Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τετάρτη 10 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 10. Καλώς ήρθατε επί του πιεστηρίου με τον Μάκη Κουρή. Καλησπέρα. Καλή σας πέρα. Και νομίζω ότι τα νέα σήμερα μας έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έρχομαι στον Καμένο. Από τον κύριο Καμένο, ναι. Ανασάντως είναι να ταράξει. Και βέβαια το ερώτημα είναι πού το πάει. Και μάλιστα αυτά που είπε εκεί στον Αμερικανό Υπουργό Άμυνα, στον συνάδελφό του, τον ομόλογό του. Πρέπει να είχε προγραμματίσει από το φεύγοντες. Διότι τέτοιες προτάσεις και τέτοια αλλαγή γεωπολιτική δεν έχει υποθεί ποτέ, δεν έχει διαρρεύσει τίποτε, ούτε έχει με τις, μέχρι τώρα γραμμή της κυβέρνησης αυτά που είπε στην Αμερική, στον Υπουργό Άμυνας. Να υπενθυμίσουμε απλώς ότι αυτό που είπε ο κύριος Καμένος, μιλώντας εκεί πέρα, ήταν ότι προέβλεψε πως δεν θα περάσει η Συμφωνία των Πρεσπών από τα Σκόπια, δηλαδή δεν θα έχει εκεί τις απαραίτητες ψήφους για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και όσο για εμάς, πρότεινε εναλλακτικό σχέδιο. Ένα άξονα, λέει, Ελλάδας, Βουλγαρίας, Σκοπίων και Αλβανίας και μετά και της Σερβίας. Και μπήκε και στο θέμα των Αμερικανικών βάσεων, που πρότεινε να φτιαχτούν άλλες τρεις βάσεις. Σε Βόλο, στη Λάρισα, σε Αλεξανδρούπολη και τελευταία έβαλε και την Κάρπαθο. Και την Κάρπαθο, όπου να φτιαχτεί μια μεγάλη βάση όπως τη Σούδα. Δεν τα έχει θέσει και νομίζω ότι έχει ανησυχήσει το Μάξιμο. Και μάλιστα αυτή τη διαφωνία που υπάρχει την εξέφρασε και ο πρόεδρος της Υπουργής, ο κ. Βούτσης, στο δελτίο ειδήσεων του Κόντρα, όπου μίλησε ότι φράσω την εκπληξή μου και την απορία μου, πού κατατείνεται αυτή η πολιτική, η οποία είναι πολύ πέρα από τη διατύπωση της πάγιας θέσης και του κόμματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Διότι δεν συμφωνεί με τη συμφωνία των Πρεσπών, αυτή η υπόταση που κάνει, και επίσης ότι δεν είναι εύκολο να καταλάβω τι ακριβώς προτείνει ο συνεργαζόμενος με την κυβέρνηση κ. Πάνος Καμένος για το θέμα του βάσεων και για τη διαμόρφωση μετόπων και αξώνων, αντίθετα με τη διαμόρφωση των αξώνων και να αποτρέψουμε τα εθνικιστικά δόγματα στερεότυπα και από πλευράς Αλβανίας και Τουρκίας. Άρα δεν αντιλαμβάνομαι πού θα βοηθήσει η διαμόρφωση αντιαξώνων και αντιμετώπων με άλλες χώρες που ανέφερε κ. Καμένος. Δεν είναι εύκολο να κατανοηθούν σε βάθος. Ναι. Περιμένω να δώσω παραπέρα ερμηνείες για να κατανοήσουμε τι εννοεί. Ας μας επιτρέψουν πάντως όλοι οι κυβερνητικοί να πούμε ότι αυτό είναι μια συνολική εξωτερική και αμυντική πολιτική, την οποία δεν μπορεί να τη λέει στα ξαφνικά σε μια επίσκεψη ο Υπουργός, ακόμη και ο Αμήνης. Και το πολύ εξωτερικό, ο κ. Κοτζίας, έχει εννοηθεί ότι είναι. Αν κάποιος τη βγει αυτή την εκπονήση, αυτή την πολιτική, είναι θέμα του Πρωθυπουργού. Ναι, αλλά το θέμα είναι υπουργός άμυνας και ουσιαστικά για να τα πει εκεί στην Αμερική. Δεν χαράζει δική του πολιτική. Είναι όμως ελευθέρως. Είναι σαφές ότι το έκανε χωρίς να το ξέρει ο κύριος Τσίπρας. Δεν είπαμε ότι το ξέρει. Αυτό υπάρχει. Τον ευνηδίασε και γι' αυτό απλά διέρευσαν πως η θέση τους για το Σκοπιανό είναι η γνωστή, το οποίο δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή για όλα τα υπόλοιπα συμφωνούν. Όχι και αυτό και είπε την απορία μου. Δεν έχει καμία σχέση με τη μέχρι τώρα πολιτική μας. Είναι πρόεδρος της Βουλής. Να δούμε την αντίδραση της κυβέρνησης. Εγώ νομίζω ότι εξέφρασε την αντίδραση της κυβέρνησης. Εγώ θέλω να το δω και θεσμικά. Πήρε ξεκάθαρη θέση. Δεν μίλησε σαν πρόεδρος της Βουλής. Εγώ θα ήθελα να το δω θεσμικά από την κυβέρνηση, είτε επισήμως από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είτε σαν διαρροή για το ποια είναι η θέση συνολικά σε αυτά που είπε ο κ. Καμένος. Δεν μπορεί πλέον να είναι αυτά που είπε ο κ. Βούτσης εκτός γραμμής κυβερνητικής. Όχι, την γραμμή κυβερνητική εκφράζει, αλλά θέλω να το ακούσω και από την κυβέρνηση, όχι μόνο από τον πρόεδρο της Βουλής. Τα είπαν το πρωί, ο κ. Κατρούγκαρος βγήκε, διέψασε όλα τα πράγματα. Αλλά βασικά είναι ότι θέλει μια άνω κάτω την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, τι εννοεί. Και βέβαια εγώ νομίζω ότι δεν είναι έξω από τα πλαίσια των σχεδίων της Αμερικής για το ενδεχόμενο να τα βροντίξει ο Ερντογάν και να μεταφέρει τις βάσεις της και υπέδειξε βέβαια και πού προανοίγεται, ποιες είναι οι βάσεις που θα θέλανε οι Αμερικάνοι. Πάντως δεν είναι κάτι που μπορεί να πει ότι ξέφυγε το κ. Καμένο, ότι η γρήμη του λόγου τα είπε αυτά. Είναι πάρα πολύ σοβαρά και όταν μιλάς μάλιστα με το αφεντικό τον Αμερικάνο, ξέρει αυτά που θα πει, θα πρέπει να έχουν κάποια ουσία ή να προσεγγίσουν τις προθέσεις τους και τις διαθέσεις τους. Βασικά όμως ανοίγει ένα νέο μέτωπο ο κ. Καμένος, όχι μόνο με την κυβέρνηση, βασικά για το μέτωπο με την Ελλάδα, τις σχέσεις που έχει και με τους γείτονες και με την Αμερική. Αναδιάταξη δηλαδή αυτά που προτείνει ο κ. Καμένος, μια αναδιάταξη γενικότερη. Το μόνο που ξέχασε είναι να πάει η βάση στη Σούδα του Τσερλίκ. Ναι, καλά.
Και μένει εδώ και ένα ερώτημα για το τι θα κάνει τελικά στην, όταν θα έρθει η συμφωνία των Πρεσπών στην Βουλή. Γιατί ο κύριος Τσουνίδης, έτσι όπως τα είπε χθες, εκεί που παρενέβη, άφησε να εννοηθεί ή έστω έτσι ερμηνεύτηκε ότι μπορεί να φτάσει ακόμη και στο να ψηφίσει πρόταση μορφής που θα καταθέσει η Νέα Δημοκρατία. Κάτι δεν πηγαίνει καλά στον κυβερνητικό συνασπισμό. Εγώ νομίζω ότι παίζει πλέον τα δικά του παιχνίδια ο κύριος Καμένος. Γι' αυτό και σήμερα η Νέα Δημοκρατία δια του αρμόδιου τομεάρχη και του κύριου Κομουτσάκου μίλησε για σχιζοφρένεια της εξωτερικής πολιτικής και είπε προς τον κύριο Καμένο ότι αν εννοεί αυτά που λέει τότε ας έλεξει την κυβέρνηση τώρα, ας άρει την εμπιστοσύνη της. Αυτά δεν ηρεμούμε, κάθε μέρα που περνάει και νέα γεγονότα έρχονται και αυτή είναι η πολιτική βέβαια ότι δεν είναι στατική. Βέβαια, ο κύριος Καμένος, νομίζω ότι επειδή πλησιάζει το τέλος αυτής της εργασίας λόγω του ότι συμπληρώνει την τετραετία και επίσης ότι οι εκλογές μπορεί να γίνουν όπως διαρρέουν συνεχώς και μέχρι τον Μάιο, επομένως δίνει το στίγμα του και φροντίζει για την επόμενη δική του μέρα. Πάντως το Μέγαρο Μαξίμου σήμερα απαντώντας τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος του κάνανε ένα πρόγευμα εργασίας πρέσβης της Ευρώπης και προέβλεψε εκλογές το αργότερο μέχρι το Μάιο, του είπε ότι να μην βιάζεται και μπορεί να περιμένει μέχρι τον Οκτώβριο. Διότι θα εξαντλήσει. Συνήθως όμως φαίνομαι ότι ποτέ δεν έχουν επιβεβαιωθεί όλοι οι πρωθυπουργοί προηγούμενοι όταν έλεγα κατηγορηματικά θα πάμε στο τέλος της τετραετίας. Εκεί τις έβλεπες και μέσα στα δύο χρόνια και οτιδήποτε άλλο. Είναι η συνταγή μόνιμη αυτή ότι ποτέ δεν τελειώσει καμία κυβέρνηση σχεδόν. Επίσης, ο κύριος Τουνάς διαμορφώθηκε από τις υποδείξεις του Μαξίμου. Είναι καλό παιδί και είπε ότι οι τράπεζες είναι μια χαρά υγιής και δεν χρειάζονται καμία. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Εκείνος έχει πάντως την ευθύνη για τις τράπεζες. Είναι ο κεντρικός τραπεζίτης και σχετίζεται και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εγώ απορώ γιατί το έκανε τώρα και δεν το έκανε νωρίτερα και άφησε να τρέξει τόσες μέρες το πρόβλημα. Έχαμε το χαρτί, εγώ ήθελα τη συμβαίνει. Επίσης, το Δουλουτού λέει ότι είναι εντός στόχου το πλεόνασμα, όχι όμως το υπερπλεόνασμα. Και γι' αυτό λέει ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για παροχές. Και η Μπίλτρα πάλι προστρέχει ότι εν ώψη της επίσημης επίσκεψης του Γερμανού Προέδρου του Στάινμαγερ ότι οι Έλληνες έχουν έτοιμο το λογαριασμό 376 δισεκατομμύρια από τις γερμανικές αποζημιώσεις να το πέσουν υπόψη του Γερμανού Προέδρου. Σήμερα πάντως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Γερμανίας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στο Βερολίνο, είπε ότι δεν υπάρχει θέμα αποζημιώσεων και ότι το ζήτημα αυτό έχει διευθετηθεί οριστικά. Μάλιστα τον ρώτησαν για το αν γνωρίζει να υπάρχει συνεννόηση Ελλάδας-Πολωνίας, γιατί οι Πολωνοί το θέτουν το ζήτημα και το και επιμένουν, γιατί έχουν παραδοσιακά μια αντιπαλότητα με τη Γερμανία. Και ο κ. Ζάιμπερτ, αν δεν απατώμαι, ο κυβερνητικός τους εκπρόσωπος, είπε ότι δεν γνωρίζει να υπάρχει τέτοια συνεννόηση. Ξέρω τι λέγει γνωστός εκπρόσωπος, όμως και ο Ανδρέας Πανδρέου και όλες οι κυβερνήσεις το έχουμε θέσει. Απλά αυτό δείχνει τη στάση των Γερμανών. Στην Γερμανία, δεν πληρώνουμε. Και περιμένουμε να δούμε αύριο στη συνάντηση που θα έχει με τον Πρωθυπουργό και μετά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εάν κάποιος θέσει το θέμα στον Πρόεδρο της Γερμανίας. Ανακοίνωση. Νομίζω ο κύριος Τριδάκης Μεταφύρης είναι πρόεδρος της Επιτροπής Διαγύρισης των Αποζημιώσεων και μάλιστα έδωσε και τον λογαριασμό αναλυτικά. Έχουμε πάλι σήμερα μια παρέμβαση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Προκόπη Παυλόπουλου, κατά την ανακήρυξη του ως επίτιμου δημότη του Δήμου Κοζάνης. Αναφέρθηκε λοιπόν στη Συμφωνία των Πρεσπών και είπε ότι πρέπει η γειτονική μας χώρα να επιφέρει τις αναγκαίες αλλαγές στην ένομη τάξη της και πρωτίστως στο Σύνταγμά της. Γιατί το Σύνταγμά της όσο έχει σήμερα δεν ανταποκρίνεται σε αυτές τις προϋποθέσεις και πράγματι έχουν αναλάβει αυτή την υποχρέωση, δηλαδή να αλλάξουν το Σύνταγμα. Κατόπιν τούτου περιμένουμε την εκπλήρωσή της. Μα ακριβώς αυτό είναι και το θέμα στα Σκόπια που ξεκινάει η διαδικασία από τη Δευτέρα. Μάκη. Και η συναγωνία του Ζάρφα θα περάσει από τη Βουλή. Μέχρι χθες του έλειπαν τέσσερις. Σήμερα που ξαναρώτησα δεν τους έχει βρει. Ενώ σήμερα είχαμε ξένα δημοσιεύματα πάλι τα οποία εμπλέκουν τον κύριο Σαββίδη με όλη αυτή την ιστορία για τον Σκοπιανό. Όπως και τους Ρώσους βέβαια από την πλευρά των Σκοπίων. Κάποιοι δημοσιεύματα του Times ότι είναι ο άνθρωπος των Ρώσων και όλα αυτά τα πράγματα. Και ότι υπάρχουν συνομιλίες. Να δούμε. Να πάμε στους καλεσμένους μας. Ο κύριος Ηλίας Καναδερός, βουλευτής Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ. Ετοιμάζεστε να υποδεχτείτε τη βάση στην Κάρπαθο, τη Νέα Σούδα, κύριε Καματερέ.
Δεν ξεκινάμε καλά. Γιατί, έτσι είπε ο Υπουργός Αμήνης το είπε, δεν το είπα εγώ. Άμα το έλεγα εγώ, να μου λέγατε ότι σας προκαλώ. Προφανώς. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Προφανώς σας προκαλεί ο Υπουργός Αμήνης. Ναι, ξέρετε πώς θα νούσα. Αν μπορούσα, θα έλεγα άλλη ερώτηση. Μάλιστα. Αλλά πρέπει να απαντήσω. Όχι. Το άλλη ερώτηση είναι απάντηση. Ο κύριος Θεόδωρος Φορσάκης, βουλευτής Επικρατείας Νέας Δημοκρατίας, καλησπέρα σας. Και ο κύριος Παναγιώτης Μαντάς, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της Λαϊκής Ενότητας. Τι έγινε, έχετε και άλλη κλίση σήμερα σε απολογία? Ναι, ναι, πριν 2 ώρες είχαμε τρίτη κλίση. Σας βοηθάνε όλα αυτά τα πράγματα. Μην μας έχετε βάλει εσείς. Αυτά γυρίζουν. Πέστε καταρχήν την είδηση. Είναι κλίση του κυρίου. Την είδηση πρώτα και μετά το σχολιασμό. Η κλίση του κυρίου Παναγιώτη Λαφαζάνη. Δύο νέα δικόγραφα. Τα προηγούμενα είχαν βαρύτατες κατηγορίες. Πέστε μας το και αφήστε το σχολιασμό για τα προηγούμενα. Δεν τα έχουμε δει. Ήρθε η μήνυση. Δεν υπάρχει άλλο στοιχείο. Πρέπει αύριο οι δικηγόροι να τα δουν. Αλλά πρόκειται σίγουρα για μια κλιμάκωση. Πρόκειται δηλαδή για τρίτο σκαλοπάτι. Ωραία, καλούν ξανά τον κύριο Λαφαζάνη λοιπόν να απολογηθεί για, για τα κόκκινα δάνεια, για τις αντιδράσεις που είχε κάνει παλαιότερα στους πληστηριασμούς και στα κόκκινα δάνεια. Αυτό είναι. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι αυτοί που λέγανε ότι δήθεν αυτό έγινε κατά λάθος, διέφυγε, διέλαθε κτλ. Γελιοποιούνται γιατί γίνεται τώρα για τρίτη φορά. Και βέβαια βάζει και ένα γενικότερο θέμα. Εάν αρχηγός πολιτικού κόμματος διωχθεί με τέτοιες κατηγορίες από σκοτεινές υπηρεσίες και από offshore οι οποίες βρίσκονται στην Ελλάδα. Τον βλέπω εταιρεία, να μπαίνει στη Βουλή. Άμα γίνουν αυτά που λέτε, κύριε Μαντά, τον βλέπω να μπαίνουν στη Βουλή. Κοιτάξτε, μου φαίνεται ότι η πρώην σύντροφή σας σας βοηθάνε. Πάνε να τσακίσουν την αντίσταση και την αντίδραση του πολίτη. Εάν δηλαδή περάσει αυτό το πράγμα. Ο καθένας μπορούσε να πει στην αρχή ότι είναι υπερβολικό, αλλά όταν γίνεται για τρίτη φορά, μετά από τόσες αντιδράσεις, καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια σκοπιμότητα. Θα έχουμε δηλαδή κατασχέσεις σπιτιών. Ότι ποιος είναι, εμείς δεν μπλεκόμαστε. Ναι, δεν εμπλέκονται, αλλά είναι η υπηρεσία προστασίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Εντάξει, αλλά πάντοτε αυτού του είδους οι ενέργειες προκαλούν αντιδράσεις από την πλευρά της κοινωνίας και συμπάθεια προς τον διοκόμενο, το ξέρετε αυτό. Τώρα, ξέρετε, δεν άλλαξε τόσο πολύ η κοινωνία. Να σε κάψω, Γιάννη μου, να σε αλείψω λάδι. Η κοινωνία συμπαρίσταται. Αλλά θέλουν να τσακίσουν αυτή την αντίσταση της κοινωνίας και θέλουν ή δυνατόν να περιθωριοποιήσουν κάθε κοινωνικό πολιτικό κίνημα και τη ΛΑΕ. Μάλιστα. Τους ενοχλεί δηλαδή η ύπαρξη και η δράση που έχει στην υπεράσπιση της λαϊκής κατοικίας. Κύριε Καμαντέρε, έτσι είναι αυτό τουλάχιστον μπορείτε να το απαντήσετε. Αφού τα άλλα για τον κυβερνητικό σας εταίρο τα αποφεύγετε, παρότι θα σας τα επισημάνει και ο κύριος Φορσάκης. Καταρχήν, ναι, είπα όλα θα τα σχολιάσω. Καταρχήν, θα χαιρόμουν πάρα πολύ να ήταν η Λαϊκή Ενότητα στην Βουλή. Είναι πολύ πιο χρήσιμη. Πολύ χρήσιμη από κάποιους άλλους. Μην τους κλείσετε και φυλακή τότε. Προς το παρόν μας στέλνετε στη Γάλα να απολογηθούμε. Ναι. Κύριε Μαντά, δεν το κάνει η κυβέρνηση αυτό. Μπορείτε να το αξιοποιήσετε όσο θέλετε. Κρατική αλλά υπηρεσία. Δεν μπορεί. Εσείς νομίζετε ότι ο υπουργός μπορεί να πάρει τον εισαγγελέα ή όποιον κάνει αυτά που κάνει και να του υπαγορεύσει τι να κάνει? Ο κύριος Φορτσάκης που ήταν εκεί υπουργός μπορεί να μας τα πει. Η δεύτερη δίωξη δεν έγινε από μήνυση, έγινε από τις κρατικές υπηρεσίες. Μπράβο, αυτό ακριβώς είναι ανακριβές αυτό που μας λέτε. Αφήστε με να σας πω. Μα τις κρατικές υπηρεσίες εννοώ και εγώ. Αυτοκέφαλες είναι αυτές. Διορισμένες είναι από κυβέρνηση και υπουργό εσωτερικών. Η δικαιοσύνη. Όχι, η υπηρεσία υπεράσπιση. Εντάξει, και πάλι έγινε μετά από έγκληση του εισαγγελέα. Αφήστε με να σας απαντήσω. Η δικαιοσύνη, ξέρετε πόσες υπουργικές αποφάσεις, πόσους νόμους μας έχει ανατρέψει. Το ξέρετε ότι μας απαγόρευσε να κάνουμε έλεγχο σε βάθος πάνω από 5 ετία για φορολογικές υποθέσεις. Κάνει ο νόμος. Λοιπόν, όχι, δεν το έλεγε ο νόμος. Δεν το έλεγε ο νόμος. Θέλω να πω ότι καταρχήν καταδικάζουμε, διαφωνούμε. Έχει βγάλει και ανακοίνωση. Έχει βγάλει και ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωση. Ναι, το διαφωνούμε. Αλλά είναι ζητήματα όπως έχουμε τόσα πολλά στον κρατικό μηχανισμό. Που όχι μόνο πολλές φορές δεν βοηθάει, αλλά υπονομεύει αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Αυτό δηλαδή αφορά σε αυτό το θέμα, κύριε. Το είπαμε, κύριε Μαντά, το είπαμε. Και εμείς και εσείς. Να απαντήσετε. Ότι είστε ανάξιοι να διαχειριστείτε τις κρατικές υπηρεσίες. Δεν λέω για τη μήνυση. Όταν πάρουμε τη λαϊκή εξουσία, θα μπορούμε να το κάνουμε. Δεν έχουμε τη λαϊκή εξουσία. Λοιπόν, για το θέμα του κύριου Καμένου. Όπως σας είπα, είναι πολύ δυσάρεστο.
Φυσικά αυτά, σε αυτά διαφωνούμε. Δημιουργούν πρόβλημα, όχι μόνο όταν παρουσιάζεται κάθε τόσο ότι κινδυνεύει η κυβέρνηση από, από τον κύριο Καμένο ή όχι, αλλά στη χώρα. Σε μια περίοδο που θέλουμε να έχουμε σταθερότητα, μόλις βγήκαμε από τα μνημόνια κτλ. Εγώ όμως δεν θα σχολιάσω προς το παρόν την στάση τη συγκεκριμένη του κύριου Καμένου, γιατί είναι νοπή. Μας βάζει, εμένα τουλάχιστον προσωπικά, με βάζει σε σκέψεις. Ακόμα δεν το έχουμε συζητήσει και δεν θέλω να τουλάχιστον δημόσια από τη σκέψη μου πριν καταστελάξω. Όμως, επιτρέψτε μου να σχολιάσω και την αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Με τον βαρύ χαρακτηρισμό που είπε, πρέπει να ξεχωρίσουμε ότι άλλο ο κυβερνητικός συνασπισμός και άλλο ένα κόμμα. Ο κυβερνητικός συνασπισμός είναι γνωστός. Είναι με το ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΜΕΛ. Έχουμε διαφορές συγκεκριμένες, ιδεολογικές. Κάνανε μια συμμαχία πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα και σε αυτά που διαφωνούν παρουσιάζονται αυτά τα προβλήματα. Άλλο αυτό και άλλο το αλαλούμ που υπάρχει και η σχιζοφρένεια, αν θυμάμαι καλά αυτή τη λέξη χρησιμοποιήσε ο κ. Κουμουτσέκου. Η σχιζοφρένεια είναι όταν είναι μέσα στο ίδιο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που δεν ξέρουν τι λένε άλλα τη μία μέρα και άλλα την άλλη όσον αφορά το Σκοπιανό. Ας αποφύγουμε λοιπόν αυτούς τους βαρύς χαρακτηρισμούς. Γιατί πότε είπαν διαφορετικά. Είναι διαφορετικό. Η Νέα Δημοκρατία. Το ξέρετε πολύ καλά και όλος ο κόσμος το ξέρει. Πότε έλεγε σύνθετη ονομασία με προδιορισμό και όργα όμνες. Τώρα λέει ότι δεν θέλουμε καθόλου την λέξη, τον όρο Μακεδονία. Δεν του λέει αυτό. Ξέρουμε πόσες απόψεις. Να μας πει ο κύριος Φορτσάκης με ποια άποψη είναι. Δεν το λέει, δεν το λέει αυτό η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Σαμαράς το λέει. Α, μπράβο. Είναι διαφορετικό. Έχετε δίκιο. Με επιβεβαιώνεται αυτό που είπα. Η επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας λοιπόν είναι μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και όχι σε ένα συνασπισμό κομμάτων που το καθένα έχει. Θα απαντήσει όμως η Νέα Δημοκρατία ότι ο κύριος Φίλης προθές άλλα έλεγε σε σχέση με την πολιτική στην ΕΡΤ. Εδώ τώρα βάζετε ένα άλλο θέμα. Όχι, δεν υπάρχει αυτή η μεγάλη αντίθεση που υπάρχει στο θέμα των Σκοπιανών. Ο κύριος Φίλης έκανε κριτική για τη λειτουργία της ΕΡΤ. Και υπήρχαν παραιτήσεις και όλα αυτά. Εντάξει, κάτι πρέπει να γίνεται, έτσι δεν είναι. Και έκανε μια κριτική ότι πρέπει να βελτιωθεί. Είναι μια εσωκομματική κριτική και αλίμονο. Αν δεν έχουμε εσωκομματική κριτική, θα πεθάνουμε σε κόμμα. Θα πεθάνουμε σε κόμμα. Έγινε η συζήτηση στο. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω, μα θέλω να είμαι ειλικρινής. Εγώ προτιμώ να μην δημοσιοποιώ αυτή την κριτική και να την κάνω εκεί που πρέπει, στα όργανα. Σε αυτό δεν συμφωνήσω μαζί σας. Εγώ δεν θέλω να στεναχωρήσω τον συνάδελφό μου, τον κύριο Καματερό, να μην του μιλήσω για σχιζοφρένεια, να του πω όμως για ιστορίες καθημερινής τρέλας. Διότι όταν έχουμε μια κυβέρνηση, όταν έχουμε μια κυβέρνηση όπου στα καλά των καθουμένων φεύγει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και πηγαίνει σε ένα ξένο κράτος και αναπτύσσει ιδέες καινούργιες συνολικής εξωτερικής πολιτικής, χωρίς να έχει ειδοποιήσει καν τον Πρωθυπουργό του, τον Υπουργό Εξωτερικών, έχουμε μια κατάσταση η οποία είναι προφανώς, αν μη τι άλλο, περίεργη. Και είναι μια κατάσταση η οποία υποδηλώνει ότι η ενότητα, η κυβερνητική, έχει διαραγεί στο υψηλότερο σημείο. Και ξέρετε, αυτό θέτει στην πραγματικότητα ένα ουσιαστικό ζήτημα δημοκρατικής νομιμοποίησης. Διότι από άποψη συνταγματική δεν έχει πέσει η κυβέρνηση. Είναι εκεί και λειτουργεί και έχει τη δεδηλωμένη τη συνταγματική. Όμως από άποψη ουσιαστική αυτή η δεδηλωμένη έχει χαθεί. Διότι ξέρετε, η δεδηλωμένη τι σημαίνει. Σημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει συνεχώς μαζί της 151 στους 300 βουλευτές, όχι μόνο την ώρα που έρχεται και παίρνει την εξουσία, αλλά και κάθε χρόνο όταν ζητάει με τις προγραμματικές της δηλώσεις την εμπιστοσύνη της Βουλής, αλλά και μετά όταν στις σημαντικές θέσεις πρέπει να έχει πάντοτε τους 151 μαζί της. Ναι, το οποίο όμως διαπιστώνεται μόνο στη Βουλή με ψηφοφορία, κύριε καθηγητά. Το είπα, βεβαίως. Δεν μπορούμε να το εικάσουμε. Είμαι σαφής. Συνταγματικά την έχει και θα παραμείνει και δεν υπάρχει κανένα συνταγματικό πρόβλημα. Γιατί διαφορετικά θα φτάσουμε να πούμε ότι κάθε διαφωνία βουλευτή για επιμέρους ζήτημα συνιστά απώλεια της δεδηλωμένης. Ενώ δεν είναι έτσι και το ξέρετε. Όλες οι κυβερνήσεις το έχουν κατά καιρούς. Χαίρομαι που το λέτε και το διευκρινίζω. Ξαναλέω ότι δεν υπάρχει κανένα συνταγματικό πρόβλημα, υπάρχει όμως βαθύτατο ουσιαστικό πρόβλημα, διότι εδώ δεν είναι μικρό το ζήτημα όπως το είπατε, είναι τεράστιο και βασικό. Είναι το ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής της χώρας και μάλιστα παντρεμένο και με το ζήτημα των Σκοπίων. Συμφωνώ με αυτό και που είπατε. Άμυνες, και σε κάθε φορά που υπάρχει μια διαφωνία δεν υπάρχει. Αλλά εδώ όμως το ζήτημα είναι τεράστιο και ουσιαστικό. Και είναι διπλό το ατόπιμα. Διότι από τη μία μεριά έρχεται και λέει ότι δεν υπάρχει η συμφωνία των Σκοπίων, το οποίο είναι ατόπιμα για εκείνον.
διότι διαφωνεί με την κυβέρνησή του. Mm. Αν με ρωτήσετε εμένα, θα σας πω ότι καλά το είπε, γιατί πραγματικά έτσι είναι, αλλά όταν το λέει εκείνος που είναι σε μια κυβέρνηση που λέει τα αντίθετα, έχουμε ένα ουσιαστικό πρόβλημα λειτουργίας της κυβέρνησης. Και δεν φτάνει που λέει άλλα από την κυβέρνησή του για τα Σκόπια και την ερμηνεία που κάνει για εκεί. Έρχεται τώρα και θέλει να γίνει τόξο γύρω από την Ελλάδα με χώρες όπως είναι και τα Σκόπια και με άλλες χώρες για να αντισταθμίσει αυτή την έλλειψη που θεωρεί ότι υπάρχει στα Σκόπια. Πρώτα-πρώτα, όπως το καταλαβαίνετε, πρόταση που θα περιλαμβάνει και τα Σκόπια χωρίς να έχει λυθεί το ονοματολογικό είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, διότι όλη η φασαρία για την ονομασία γίνεται για να μπορέσουν τα Σκόπια να μπουν στο ΝΑΤΟ. Πώς θα κάνουμε εμείς τώρα καινούργια συμφωνία με τα Σκόπια και μάλιστα αμυντική, όπου θα συνδεθούμε μαζί τους χωρίς να έχουμε λύσει το ονοματολογικό? Αυτά πράγματα είναι ιστορίες για μικρά παιδιά. Και είναι πάρα πολύ ανησυχητικό ότι ένας τόσο υψηλό βαθμός υπουργός αφήνεται από τον Πρωθυπουργό να λέει ότι του περάσει από το κεφάλι σε μια ξένη χώρα χωρίς να έχει ρωτήσει την κυβέρνησή του και χωρίς να υφίσταται καμία συνέπεια. Διότι αφού δεν παρετείται ο ίδιος, το ερώτημα είναι γιατί δεν αποφεύγεται από τον Πρωθυπουργό. Αν μου επιτρέπετε, θα πρέπει να το δούμε αυτό τις επόμενες μέρες, γιατί με αυτή την τοποθέτηση ο κύριος Καμένος πέρασε σε άλλη πίστα, όπως λέμε οι νέοι μας. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι χωρίς να είναι της ίδιας εμβέλειας, έχετε πρόβλημα και εσείς στο εσωτερικό σας, στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε και την κυρία Σπυράκη, η οποία πήγε και είπε άλλα πράγματα στον κύριο Ζάεφ, και από ό,τι είδα, η Νέα Δημοκρατία έβγαλε ανακοίνωση κατηγορώντας την κυβέρνηση επί τη βάση των πρακτικών του Συμβουλίου των Αρχηγών στα Σκόπια. Άρα το αποδέχεται συνολικά. Συνεπώς θα αποδεχτεί και αυτά που είπε ο κύριο Ζάεφ για το τι τη είπε η κυρία Σπυράκη. Αυτό είναι το ένα. Αλλά και τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριο Σαμαρά είπε ότι εγώ δεν δέχτηκα ποτέ από την ομιλία του προχθές πάνω στην Καβάλα, δεν δέχτηκα ποτέ το όνομα Μακεδονία. Και ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Είναι πολύ πιθανόν το ζήτημα αυτό να το κληρονομήσετε εσείς στην επόμενη Βουλή, όπως έχουμε αυτές τις εξελίξεις. Σε αυτή την περίπτωση, τι θα κάνετε? Κοιτάξτε, κύριε Κουτσάρη, είναι τελείως διαφορετικό το ζήτημα να έχουμε μια διαφωνία ως ένα κόμμα αντιπολίτευσης. Το είπα από εκεί, αλλά θα γίνεται και ενδεχομένως θα γίνεται. Ο κ. Σαμάρας έχει την άποψή του, η οποία είναι καθόλου σεβαστή. Άλλοι έχουν άλλες απόψεις. Είναι απόλυτο σεβαστό να έχει ο καθένας την άποψή του που θέλει. Καταλαβαίνω ότι προσπαθείτε να το αντιπαρέλθετε, αλλά εγώ θα επιμείνω. Σε 6 μήνες μπορεί να γίνεται κυβέρνηση, να γίνουν εκλογές. Εκεί ο κ. Μητσοτάκης έχει πει ότι. Έχει πει ότι θα ξεκινήσω από την αρχή. Θα την ξεκινήσει σε ποια βάση? Στο καμία χρήση του όρου Μακεδονία που είπε ο κύριος Σαμαράς, ή στη μεικτή ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό που είναι η θέση του Βουκουρέστη? Ο κύριος υπήρξε απολύτως σαφής και ήταν απολύτως κατηγορηματικός. Σε αυτό που σας ρωτάω δεν είναι κατηγορηματικός. Θα σας απαντήσω. Με ρωτάτε αν θα ξεκινήσει από τον όρο Μακεδονία ή χωρίς τον όρο Μακεδονία, δηλαδή θα πάρει εφετηρία τη θέση του κυρίου Σαμαρά, ή αν θα κάνει. Είπε λοιπόν ο Μητσοτάκης και το είπε σαφώς, θα ξεκινήσει από βάση μηδενική. Μηδενική βάση σημαίνει ότι θα ξανασυζητήσει τα πάντα. Τα πάντα όμως σημαίνει, δεν σημαίνει ότι θα εγκαταλείψει τις πάγιες θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ποιες είναι οι πάγιες θέσεις? Είπε ο κύριος Μητσοτάκης, είναι καμία χρήση του Μακεδονία ή μεικτός ονομασία? Λοιπόν, θα σας το απαντήσω. Είπε ότι το ζήτημα του ονόματος είναι συνάρτηση μιας ευρύτερης επίλυσης των ζητημάτων που απειλούν τη χώρα μας. Δηλαδή, αν λυθεί το πρόβλημα των βλέψεων που έχουν τα Σκόπια προς τη δική μας τη χώρα μέσα σε ένα πλαίσιο διαφορετικό, τότε θα μπορούσε το όνομα να είναι ίσως και να περιλαμβάνει κάποια. Αν θέλετε, να μην είναι ένα όνομα το οποίο αυτή την ώρα απορρίπτει τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν μπορεί το θέμα του ονόματος να απομονωθεί από τα υπόλοιπα. Είναι ένα πακέτο το οποίο πάει μαζί. Τώρα, το αν θα αποδεχθεί ή όχι να υπάρχει ένα παράγωγο του όρου Μακεδονία, αυτό θα αποφασίσει η κυβέρνηση εκείνη την ώρα. Φαντάζομαι και ο Πρωθυπουργός ότι όταν θα έρθει η σχετική συμφωνία στη Βουλή, ο κύριος Σαμαράς και οι δικοί του θα καταψηφίσουν τη συμφωνία. Κοιτάξτε, δεν ξέρουμε καταρχήν. Αυτό είναι πολύ νωρίς ακόμα. Αυτά είναι θέματα που θα πούμε όταν έρθει η ώρα. Ο κ. Ζάεφ την Κυριακή διέψευσε ότι ήρθε η ιδιαίτερη συνάντηση με τη Σπυράκη. Το διέψευσε και η Σπυράκη. Δεν είχε επίσημη συνάντηση. Όχι, δεν είχε, είδε. Μαζί με τους ευρωβουλευτές. Το διέψευσε σαφώς και δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητώ αυτό που είπε η κυρία Σπυράκη. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω κάτι, επειδή είναι μεγάλη φασαρία. Έπρεπε να έχει ανακοινώσει. Δεν είχε καμία συνάντηση η κυρία Σπυράκη, είναι απολύτως σαφές. Αλλά πετε μου, και αν ακόμα είχε, ποιο είναι το δράμα, δεν καταλαβαίνω. Το ότι είπε στον κύριο Ζάεφ, μην ξεκινάτε τώρα τις διαδικασίες, ξεκινήσετε αργότερα όταν θα είμαστε εμείς κυβέρνηση. Αυτό είπε το ένα. Και ότι εμείς δεν μπορούμε να ψηφίσουμε γιατί έχουμε πρόβλημα από το δεξιό κομμάτι του κόμματός μας και από τον κύριο Καμένο. Αυτά είναι τα ουσιαστικά. Η κυρία Σπυράκη το διέψευσε κατηγορηματικά. Επομένως, δεν έχω κανένα λόγο. Επιτρέψτε μου να ξέρω και να σας πω ότι δεν διέψευσε η κυρία Σπυράκη. Διέψευσε με καθυστέρηση και μετά για να καλύψει το θέμα. Εντάξει. Αλλά αυτό είναι δική μου πληροφόρηση, οπότε δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Έχουμε μαζί μας όμως να καλησπέρισουμε και τον κύριο Σπύλιο Κρικέτο, αντιπρόεδρο αστυνομικών Δυτικής Αττικής. Καλησπέρα σας και σας, κύριε Κρικέτο. Εκεί πέρα η αστυνομία έχει ελλείμματα, νομίζω.
από πλευράς προστασίας του πολίτη. Πολλά γεγονότα τα τελευταία έχουν συμβεί. Μια και την εκπομπή σας ακούγονται αλήθειες, θα πω και εγώ ακόμα μια αλήθεια. Όσον αφορά την εγκληματικότητα. Και για να τα ακούσει και ο κόσμος. Εμείς έχουμε στην Ελλάδα το φαινόμενο της εγκληματικότητας, η οποία συνέχεια ανακυκλώνεται. Και εξηγούμε. Πριν από λίγες μέρες, ακούσατε εσείς οι δημοσιογράφοι, το βγάλατε στην επιφάνεια, κάποιος ο οποίος έκανε 60 κλοπές στην Κρήτη. 60 κλοπές, όχι μία, ούτε δύο, 60. Και αφέθηκε ελεύθερος. Αυτόν λοιπόν τον άνθρωπο τον έχουμε πιάσει, τον έχουμε ξαναπιάσει και αυτός πάλι ελεύθερος κυκλοφορεί. Με μοναδική υποχρέωση κάθε πρώτη και 15 να δίνει παρόν στο αστυνομικό τμήμα. Άρα τις υπόλοιπες μέρες φαντάζεστε όλοι τι θα κάνει, κατά πάσα πιθανότητα. Δεύτερον, όλους αυτούς τους οποίους πιάνουμε και φέρνουμε μπροστά ενώπιον του εισαγγελέα και των δικαστικών αρχών, τους έχουμε πιάσει στους 10, τους 7 τους έχουμε ξαναπιάσει 2-3 φορές. Άρα εδώ πέρα κάτι πάει στραβά. Επομένως αφήνεται να λέει ότι έχει ευθύνη η δικαιοσύνη. Αυτό πάνω να σας πω. Ή αυτοί που εφαρμόζουν τον νόμο δεν τον εφαρμόζουν σωστά και αφήνονται ελεύθεροι, ή φταίει ο νόμος. Άρα πρέπει κάτι να γίνει εδώ. Σίγουρο είναι ότι η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει περισσότερα. Όταν πιάνει έναν 7 και 8 φορές και αφήνεται ελεύθερος, πάει και μια δουλειά θα κάνει. Τελευταίος, έχουν αφαιθεί ελεύθεροι λόγω συμφόρηση των φυλακών. Άλλοι λένε νόμος Παρασκευόπουλου. Σε κάθε περίπτωση, περίπου 7 με 8.000 κρατούμενοι για σοβαρά αδικήματα. Αυτοί όλοι πήγανε φυλακή γιατί τους έπιασε αστυνομία. Και θα πρέπει να το ακούσει ο κόσμος ότι πλέον φτάσαμε στα όρια μας. Πιάνουμε συνέχεια τους ίδιους και τους ίδιους. Λοιπόν, ή θα φτιάξουμε κι άλλες φυλακές, ή θα γίνουν κάποιες διακρατικές συμφωνίες οι αλλοδαποί, οι οποίοι κάνουν εγκληματικές ενέργειες να πηγαίνουν στις χώρες τους να κτίνουν τις ποινές, ή κάτι άλλο πρέπει να γίνει. Πάντως, συμβαίνει αυτό, να τα ακούσει ο κόσμος, αυτή είναι η αλήθεια. Και φοβάμαι ότι δεν τη λέει κανένας για τους δικούς τους λόγους. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν τη δική τους πολιτική, αντιπολίτευση κυβέρνηση, η κυβέρνηση κάνει τη δική της πολιτική. Στη μέση όμως είναι ο κόσμος και η αστυνομία. Εμείς λοιπόν απαντούμε και λέμε ότι η εγκληματικότητα στην Ελλάδα είναι κατά το 70% ανακυκλώσιμη. Τους πιάνουμε, αφήνονται ελεύθεροι, τους ξαναπιάνουν, τους αφήνονται ελεύθεροι. Αυτά γίνονται σε άλλες χώρες. Όχι, γιατί λειτουργούν διαφορετικά πιθανόν οι νόμοι. Σε ένα βαθμό θα συμβαίνει και αυτό. Αλλά λειτουργούν αλλιώς οι νόμοι. Πάντως, όλη την Αμερικάνικη λογοτεχνία, δεν λέω μόνο τις ταινίες, αλλά τη λογοτεχνία που είναι πιο σοβαρή, οι αστυνομικοί στην Αμερική γι' αυτό διαμαρτύρονται. Γιατί πιάνουν κλέφτες και ληστές και τους αφήνουν έξω τα δικαστήρια, οι δικαστές και οι εισαγγελείς. Εκεί μάλλον για πολύ μικρά αδικήματα. Εδώ όταν ακούμε στην δημοσιογραφία κλέφτης ο οποίος έχει κάνει 60 κλοπές, έχει καταληστέψει, δηλαδή κατακλείψει μια ολόκληρη πόλη. Αφήνεται ελεύθερος με την υποχρέωση που κάθε πρώτη και 15 να εμφανίζεται στην αστυνομία. Αυτό δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι. Μιας και το ξέρετε το συγκεκριμένο παράδειγμα. Ναι. Ποιος μπορεί αυτόν τον άνθρωπο να μην τον αφήσει ελεύθερο, ο δικαστή. Ποιος μπορεί να τον αφήσει, μάλλον. Ναι. Μόνο οι δικαστικές αρχές. Η αστυνομία δεν έχει τέτοια δικαιοδοσία. Ο δικαστής λοιπόν έχει τη δυνατότητα, εάν θέλει, να το επιβάλλει αυστηρότερη. Θα σας πω, κύριε Μπουζάνη, δεν ξέρω εάν φταίει ο δικαστής ή φταίει ο νόμος. Αυτό το βρουν αυτοί οι οποίοι είναι αρμόδιοι. Εγώ ξέρω όμως. Και νομίζω ότι είχε πολύ παράξενα στα αυτιά τα δικά μου, αλλά φαντάζομαι του μέσου Έλληνα, ότι ένας ο οποίος διαπράττει 60 κλοπές να συνεχίζει να είναι ελεύθερος, εδώ έχουμε θέμα. Τότε ποιον θα βάλουμε φυλακή, στις 101. Μάλιστα. Με αυτή την ιστορία του νόμου Παρασκευόπουλου παρατάθηκε η ισχύς του. Ο νόμος Παρασκευόπουλου ενδεχομένως να έχει κάποια τροτά σημεία. Ενδεχομένως να μην έχει. Εάν έχει, πρέπει το πολιτικό σύστημα, η πολιτική μας όλη, κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης, να κάτσουν να το δουν. Δεν είναι αντιπολιτευτικό το θέμα. Δεν είναι κυβερνητικό, φαντάζομαι. Το έχει κάνει με ζωές. Και αστυνομικών και των πολιτών. Άρα έχουν ιερή υποχρέωση τα κόμματα να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Ξέρετε, γιατί το διακρίνω, γιατί έχει μια σημασία προς ποιον θα απευθύνουμε το αίτημα. Αν θα πρέπει να το απευθύνουμε προς τις δικαστικές αρχές, να είναι πιο αυστηρές στην επιβολή του νόμου, έτσι ώστε κάποιον που έχει βγει 60 φορές να μην τον αφήσουν 61. Έλεος. Το ξέρει και ο δικαστής αυτό. Δεν μπορεί να μην έχει δυνατότητα χρήσης του νόμου. Και προσέξτε, κύριε Μπουζάνη, επιτρέψτε μου. Αυτός ο άνθρωπος. Μπορεί να κάνει και δρακόντιο νόμο που να του δένει τα χέρια. Στην 61η που θα κάνει, στην 61η. Αυτός ο οποίος θα είναι το θύμα, ξέρετε με ποιον θα τα βάλει πρώτον. Με την αστυνομία. Θα πει πού είναι η αστυνομία. Νομίζω ότι θα τα βάλει και με το δικαστή. Κοιτάξτε, αυτά είναι τα αποτελέσματα του νόμου Παρασκευόπουλου, ο οποίος άκρητα άφησε να βγουν από τη φυλακή άνθρωποι που δεν είχαν υποστεί έναν έλεγχο ως προς το αν είναι ικανοί ή όχι να επανενταχθούν στην κοινωνία. Μάλιστα. Εγώ προσωπικά είμαι απολύτως υπέρ της προσπάθειας να επανεντάσσονται οι καταδικασμένοι στην κοινωνία. Και πρέπει η κοινωνία να μην εξαντλεί την ισχυρότητά της, να τους αντιμετωπίζει και αυτούς σαν ανθρώπους που παρότι έχουν παρανομήσει να έχουν τη δυνατότητα να ξαναβγουν έξω. Όμως
Πριν το βγάλουμε έξω κάποιον, πρέπει να δούμε αν η προσωπικότητά του του επιτρέπει να το πετύχει αυτό. Όχι να ανοίγουν οι πόρτες και να βγαίνουν όλοι. Ποιος το κρίνει αυτό? Αυτό έπρεπε να το κρίνει. Να σας το πω αμέσως. Αυτό το κρίνει. Έπρεπε να το κρίνει ένα συμβούλιο, το οποίο θα εξέταζε τον κάθε φάκελο ατομικά. Ενώ εδώ η απελευθέρωση έγινε ομαδικά. Δηλαδή όλοι που είχαν κάνει κάτι βγήκαν έξω. Δεν είπαν ο Φορτσάκης είναι ικανός να επανενταχθεί να βγει. Δεν είπαν ο Γιαννόπουλος, ο Παπακοσταντίνου, ο Νικολάου. Είπαν όλοι εσείς βγείτε έξω. Με βάση τα πιστοποιητικά. Όχι, δεν έγινε εξέταση. Τα οποία ήταν πλαστά. Μα δεν έγινε εξέταση. Μην λέγετε τις υποθέσεις. Δεν βγήκε ένα λεφτό. Γι' αυτό προχθές. Ενώ σας είπα ότι πρέπει να παίζουμε τη ζωή ανθρώπων, δεν μπορούν τα πολιτικά κόμματα να βρούνε μία συνεννόηση. Λοιπόν, εγώ σας λέω. Πρέπει να χαθούν ζωές. Αυτό που είπε ο κύριος Καματερός προηγουμένως δεν αναφέρεται στον νόμο Παρασκευόπουλου. Είναι άλλη ιστορία για την οποία έχει δίκιο είναι το πλαστά πιστοποιητικά. Εγώ μιλάω για τον νόμο Παρασκευόπουλου. Εδώ είχαμε απόλυση από τις φυλακές χωρίς ατομική κρίση. Αυτό είναι ανίκουστο. Και έχουμε επίσης σωρία, αν θέλετε. Είχε την προϋπόθεση ο νόμος. Είχε την προϋπόθεση αυτή ότι να ελέγξει. Δεν είχε την προϋπόθεση. Ο νόμος Παρασκευόπουλου. Μόνο ο νόμος Παρασκευόπουλου. Εδώ χρόνια υπάρχουν αυτοί. Δεν βγαίνανε. Όχι κάτω από προϋποθέσεις απελευθερώνουν λόγω υγείας. Μα πρέπει να βγαίνουν. Και κρίνονται από επιτροπή. Μα δεν κρίνονται εδώ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Την γενική σας πολιτική τοποθέτηση για τον νόμο Παρασκευόπουλου την εκφράσατε και καλώς κάνατε. Είναι διατυπωμένη και την εκφράσατε και τώρα. Αλλά εγώ ήθελα και αυτό το συγκεκριμένο ότι. 60 κλοπές, 60 φορές λέει έχει συλληφθεί και τον αφήνει ξανά έξω. Ο νόμος Παρασκευόπουλου φταίει. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Κοιτάξτε, υπάρχει και ένα πρόβλημα. Η δικαστική αρχή. Κοιτάξτε, εγώ γενικά πιστεύω ότι αποφάσισε τον δικαστή. Καταλάβατε ότι σας το έβαλα στο κρίσιμο σημείο. Ότι θα πρέπει να φτιάξουμε δρακόντιους νόμους που να δένουν τα χέρια των δικαστών. Αλλά όταν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις όμως και είναι ευθύνη της δικαστικής εξουσίας, μην το ρίχνουμε στην νομοθετική ή στην εκτελεστική. Υπάρχει μια βασική αρχή στην εγκληματολογία την οποία πρέπει να την ξέρουμε όλοι. Δεν έχει τόση σημασία η βαρύτητα της ποινής όσο η βεβαιότητα ότι θα την υποστείς. Δηλαδή, άμα κλέψεις και σου πω θα σου κόψω το κεφάλι, δεν θα κλέψεις λιγότερο. Άμα ξέρεις ότι θα πας και 10 μέρες φυλακή, αλλά θα πας μέσα. Να αποφύγετε το θέμα και τη δικαιοσύνη. Σας επαντώ ευθέως η δικαιοσύνη, σας λέω γενικά, κάνει καλά τη δουλειά της. Όχι, έχει τις αποφάσεις που είναι σωστές. Έχει μερικές αποφάσεις. Αλλά γενικά οι ποινές δεν είναι επίκυρες. Ένας από τους δυο φταίει. Ή η δικαιοσύνη που τους αφήνει ελεύθερος ή η αστυνομία. Έπιασε να κάνει τη δουλειά τη, τον προσήγαγε ενώπιον των δικαστικών αρχών που και πρέπει να λέει παπά Ευαγγέλιο ότι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά θα σα πω κάτι, θυμηθείτε. Οι εκλογές οι επόμενες αυτές που έρχονται, μέγα θέμα θα είναι η εγκληματικότητα. Είναι. Και νομίζω η οικονομία θα είναι σε δεύτερη μοίρα. Πάντως, ξέρετε γιατί, κύριε Κουτζάνη. Γιατί μπορεί ο πολίτης να ζήσει και με 100 λιγότερα. Και 100 και 200 ευρώ. Χωρίς ασφάλεια δεν ζει. Αλλά πολύ σωστό. Εάν μπαίνουν και τον κλέβουν και τον σκοτώνουν. Και η δημοκρατία δεν θα καταπέσει. Θα είναι μέγα θέμα αυτό. Ο κ. Καματερός έχει αυξηθεί η εγκληματικότητα. Θα σας απαντήσω αμέσως. Η εγκληματικότητα, είπα προηγουμένως, είναι ανακυκλώσιμη. Δηλαδή, όταν ένα άνθρωπο, κύριε Καμαντέρα, τον πιάνει 5 φορές, γιατί έχει κλέψει 5 φορές. Έχετε δίκιο. Μια ερώτηση σας κάνω για να δούμε αν έχει αυξηθεί. Θα σας πω. Είναι αυξημένοι αυτή τη στιγμή οι δείχτες για λόγω ενό γεγονός το οποίο δεν το λέει κανένας, γιατί φοβούνται οι Έλληνες να πούνε ότι ένας παράγοντας που έχει συμβάλει είναι και η μετανάστευση. Φοβούνται κάποιοι να πούνε ότι κάποιοι μετανάστες οι οποίοι ρέπουν προς την εγκληματικότητα με τους πούνε ρατσιστές. Είναι μια πραγματικότητα. Που όποιος την θίξει δεν είναι ρατσιστής. Απλώς λέει την αλήθεια. Και θα σας πω, κύριε Καμετέρη. Θα σας πω τι συμβαίνει. Θα σας πω και δρόμο συγκεκριμένο στην Αθήνα. Περάστε ένα βράδυ από Αθηνά και Σοφοκλέως δεξιά κάτω. Γιατί ήταν μπορείτε να περάσετε εκεί εσείς μαζί με τη σύζυγό σας. Η μικρή εγκληματικότητα έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Η μικρή εγκληματικότητα και αυτή η εκεί μέσα. Επειδή πρέπει να πάω σε διάλειμμα, απλά θα μου επιτρέψετε κύριε Κρικέτο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε τι γίνεται. Δεν θα βγάλουμε άκρη με την περιπτωσιολογία. Σίγουρα οι περιοχές της μεγάλης πόλης Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ είναι πολύ πιο επικίνδυνες από ό,τι είναι στην Αθήνα, ακόμα και σε αυτές που λέτε. Το ξέρετε. Αλλά θέλω να σας πω το εξής, ότι στην περσινή προημερησία διατάξεω συζήτηση στη Βουλή που έγινε. Που την προκάλεσε η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης, τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν δεν δείχνουν αύξηση της εγκληματικότητας. Τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας εννοώ. Ακούστε με. Ανάλλαξε από τότε και έχουμε αύξηση σε αυτό το διάστημα. Εάν αφαιρέσουμε τον όρο αυτό που σας είπα προηγουμένως, της ανακυκλώσιμης, ενδεχομένως δεν είναι αυτή που ήταν πριν. Αλλά όταν ο ίδιος άνθρωπος κλέβει 7-8-10 φορές και είναι με μια τιμόρυτος, τότε ξεκίνησε ο Φορτσάκης, φαίνονται πιο πολλά τα εγκλήματα. Αν όμως δεν συνέβαινε αυτό, κύριε Κουτζάνη. Πιστέψτε με, θα είμαστε 10 φορές πιο ασφαλείς πόλη για την Αθήνα να μιλήσω από ότι είναι σήμερα. Πρέπει να πάω οπωσδήποτε σε διάλειμμα, σύντομο διάλειμμα κυρίες και κύριοι και επανερχόμαστε.
Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, επί του πιεστηρίου. Κυρία Μαντά. Να πω λίγο για τα γεωπολιτικά που θίξατε στην αρχή. Ναι. Γιατί νομίζω ότι είναι, μας βάζουν πράγματι σε μία άλλη ατζέντα. Αυτά τα είναι, Παναγιώτη μου, αυτά που σκέφτεται η Αμερικάνη να κάνει για την περιοχή μας. Να προσθέσω ότι το ζήτημα της Καρπάθου έχει να κάνει με το Αιγαίο και τον 25ο Μεσημβρινό. Να πω ότι προβλήματα με το Ιντσιρλίκ είχαν από το 2004 και την πρώτη μεγάλη επέμβαση που κάναν στο Ιράκ. Εδώ μπαίνουμε σε άλλα ζητήματα που δεν αφορούν μόνο τη Μέση Ανατολή, αφορούν απευθείας και τη χώρα μας. Έτσι όπως φτιάχνουν τις καινούργιες βάσεις τους, ουσιαστικά τις φτιάχνουν σαν τη Δεκέλεια και το Ακροτήρι στην Κύπρο, τις κάνουν δηλαδή ένα είδος ουδέτερου εδάφους. Και εδώ, εάν χτίσουμε στον 25ο Μεσημβρινό μια αμερικανική ζώνη, είναι ευνόητο ότι στη συνέχεια θα έχουμε διχοτόμηση κατά τα πάγια σχέδιά τους, όπου τη στιγμή που γίνονται de facto ενέργειες από την Τουρκία, βγαίνουν, τις σταματάνε, αλλά οι ενέργειες έχουν γίνει και ό,τι έχει κατακτηθεί αρπάζεται και κρατιέται. Το δε δεύτερο ζήτημα για τις διακρατικές υποτιθέμενες συμφωνίες με τα Σκόπια, με την Αλβανία και αύριο θα μας πούνε και το έχουν πει με τη Βουλγαρία ίσως και το Μαυροβούνιο, είναι όλη η λογική του στρατηγίου που θα φτιαχτεί στο ΝΑΤΟ των Δυτικών Βαλκανίων. Δηλαδή ο κύριος Καμένος μας εισήγαγε κάνοντας επικοινωνιακή πολιτική, προετοίμασε το έδαφος για να πάμε στην επόμενη μέρα της Συμφωνίας των Σκοπίων, η οποία τι θα είναι. Θα υπάρχει εκεί το στρατηγείο με γεωπολιτικό κέντρο τα Τύρανα, τη Μεγάλη Αλβανία, θα υπάρχουν και συγκρούσεις ανάμεσα στη Τύρανα και Σκόπια και εμείς θα κάνουμε συζητήσεις για το πού φτάνουν τα δικά τους όρια μέσα στο ΝΑΤΟ και πού τα δικά μας, όπως γίνεται σήμερα για το Ανατολικό Αιγαίο με την Τουρκία. Δηλαδή λέει η Τουρκία ότι θα έχω εγώ την επιχειρησιακή ευθύνη για τα νησιά του Αιγαίου λόγω του ΝΑΤΟ, ότι δεν υπάρχουν σύνορα μέχρι που θα φτάσω λόγω του ΝΑΤΟ, η ίδια λογική θα υποστούμε και από το στρατηγείο του ΝΑΤΟ στα Δυτικά Βαλκάνια. Και να πω κάτι, όλα αυτά συνάδουν με την κίνηση απομόνωσης της Ρωσίας. Εδώ φτάσαμε στο σημείο με όλα αυτά που φαίνονται και στη δήλωση που έκανε μαζί με τον κύριο Μάτης ότι η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμερίζονται το ρόλο που δήθεν υπονόμευσης που παίζει η Ρωσία κτλ. Όλα αυτά μας βγάζουν έξω από την ισορροπία επάνω στην οποία κρατούσαμε τα σύνορά μας και το έθνος κράτος μετά το 1974. Βλέπουμε σαν αποτέλεσμα ο αγωγός που είχε υπογραφεί το 2015 από τον τότε Υπουργό Ενέργειας, τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, σήμερα να δίδεται στη Βουλγαρία. Και μάλιστα να φτιάχνονται δύο αγωγοί. Ένας ο οποίος φτάνει αέριο μέχρι την Τουρκία από τη Ρωσία και επομένως η Τουρκία δεν έχει να κάνει με την παραπέρα πορεία του αερίου και ένας δεύτερος ο οποίος προσπερνάει την Τουρκία και μέσω Βουλγαρίας και Σερβίας δίνει αέριο στην Αυστρία και στη γύρω περιοχή. Αυτός ο αγωγός που έχει πραγματικά αέριο, ενώ ο ΤΑΠ που μας έχουν δώσει οι Αμερικανοί, ο Αζέρικος, είναι άδειος, αυτόν τον αγωγό τον χάνουμε. Μάλιστα. Η Ελλάδα δηλαδή χάνει πράγματα τα οποία περνάγανε μέσα από την πόρτα της και υποδικεύει και υπονομεύει βόρεια και ανατολικά σύνορα στο όνομα πιανού. Τη στήριξη του Δούνου του. Ακούσαμε τι είπε σήμερα το στο όνομα ουσιαστικά μιας κατάστασης να διασωθούν δύο κόμματα εξουσίας που πάμε σε εκλογές και δυστυχώς και τα δύο λόγω της οχταετίας που πέρασε ο ένας και ο άλλος λόγω της τριετής μνημονιακής διακυβέρνησης πηγαίνουν στις εκλογές ανάπηρα. Λοιπόν, κύριε Καμαντέρα, έχετε ερώτημα εδώ, λέει ο κύριος Συριανός Γιώργος. Λέει ότι πώς μπορείτε να βοηθήσετε τα τουριστικά νησιά που πνίγονται από τους μετανάστες. Είναι ένα θέμα αυτό. Έτσι. Μια χιλιάδες είναι στην Λέσβο. Ναι, εντάξει. Πρέπει να απαντήσουμε όμως και σε ζητήματα που μπήκαν πιο πριν. Γι' αυτό θα κοιτάξω να είμαι σύντομος. Όπου καταρχήν το μεταναστευτικό, ξέρουμε όλοι ότι είναι ένα σύνδετο πρόβλημα, δεν εξαρτάται από εμάς. Εξαρτάται πρώτα-πρώτα από τις αιτίες που δημιουργούν το πρόβλημα, τους πολέμους της Ρωσίας. Βλέπουμε τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα λέω με επικεφαλίδες γιατί είναι γνωστά και τα έχουμε. Οι τελευταίες συζήτησεις λένε ότι αυξάνονται οι είσοδοι από τον Εύρο. Εγώ να δεχθώ, ας πούμε, ότι στη θάλασσα. Και στα νησιά έχουν αυξηθεί. Αυξάνονται επικίνδυνα. Ότι στη θάλασσα στα νησιά και στη θάλασσα είναι δύσκολο να τα φρουρήσεις. Όχι ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα, αλλά είναι δύσκολο. Έτσι. Στον Εύρο, γιατί δεν μπορούμε να τα φρουρήσουμε. Είναι πιο εύκολα εκεί. Μπορείς να τα φρουρήσεις, αλλά δεν μπορείς να υψώνεις τείχους όπως ψώσαν οι άλλες χώρες. Όταν σου έρχονται χιλιάδες,
Υπάρχει πρόβλημα. Γιατί υπάρχει πρόβλημα. Λύσεις, δεν έχει σύνορα, δηλαδή. Η λύση δεν είναι. Δεν έχει σύνορα. Όποιο θέλει, ας πούμε, μπορεί να μπαίνει στη χώρα σου. Όχι, δεν λέω αυτό εδώ το πράγμα. Αυτό μου είπατε. Ότι όταν έρχονται χιλιάδες δεν μπορούμε να το σταματήσουμε, θα μπουν. Αυτό μου είπατε. Για να μην υψώσουμε τύχη. Εγώ δεν λέω να υψώσουμε, να μην υψώσουμε τύχη. Εγώ λέω περιφρουρούμε τη χώρα μας ή δεν την περιφρουρούμε. Αυτό είναι το ερώτημα. Αλίμονο. Ποιος λέει ότι δεν πρέπει να την περιφρουρούμε. Αυτό γίνεται. Αλλά στη θάλασσα πνίγονται, στον Εύρο πνίγονται, στα σύρματα έχουμε βρει νεκρούς μετανάστες, στον Εύρο, στα σύρματα που υψώσανε. Οι λύσεις δεν είναι αυτές, κύριε Κουτζάνη. Εγώ δεν είπα λύσεις. Εγώ επιτηρήστα σύνορα κτλ. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι οι εχθροί που έρχονται για να σκοτώσουν. Δεν μπορείς να τους σκοτώσεις. Όταν σε σπρώχνουν για να μπουν, δεν μπορείς να τους σκοτώσεις. Αλλά τώρα, επειδή θα μπούμε, για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες, και χάσουμε το κύριο που είναι πιο. Ότι η λύση, και αυτό ήθελα να σου πω, δεν είναι αυτή. Είναι οι διεθνείς συμβάσεις, οι διεθνείς σχέσεις. Είναι να εφαρμοστεί αυτή, έστω η κουτσουρεμένη και προβληματική συμφωνία, δήλωση που έχουν κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία, που δεν εφαρμόζεται και γι' αυτό δημιουργούνται προβλήματα. Είναι να επισπευθούν διαδικασίες ασύλου. Είναι να δεχτούν κάποιες χώρες αυτά που έχουν συμφωνήσει και τους αναλογούν. Είναι να επιστρέφονται κάποιοι οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο κτλ. Και όλα αυτά δεν εξαρτιόνται μόνο από εμάς. Και εμείς. 5.000 μας στείλει πίσω η Γερμανία. Κάνουμε. Γιατί να μας στείλει 5.000. Όχι, το συμφώνησε με ο κύριος. Γιατί 5.000. Είπαμε ότι όσοι από ένα σημείο και μετά. Μπορεί να επιστρέψει από αυτούς που έχουν πάει, που φύγανε από εμάς, πήγανε στη Γερμανία. Ναι, αλλά καταρχήν δεν είναι 5.000. Ξέρετε πόσοι έχουν γυρίσει μέχρι τώρα. Στα δάχτυλα του ενός χεριού μετρούνται. Και δεν το λέτε ολόκληρο. Η συμφωνία είναι. Και ότι η Γερμανία θα πάρει, και η Γερμανία θα πάρει όσους πρέπει να πάνε, γιατί δικαιούνται να πάνε για επανενώσεις οικογενειών κτλ. Και είναι αυτοί πάνω από 2.000. Και το ισοζύγιο, αν θέλετε να μιλήσουμε έτσι, παρόλο που δεν μ' αρέσει, είναι θετικό για μας. Nice. Και αν όλοι κάνανε τέτοιες συμφωνίες και συμφωνούσαν να πούνε στο παιχνίδι όλες τις χώρες, θα ήμασταν διαφορετικά. Άρα, εμείς σαν χώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Να ανεβάζουμε το θέμα διεθνώς, να προσπαθούμε. Να τους αφήσουμε εμείς να περάσουν. Και ας τους σκοτώσουν, να θέλουν στα σύνορα. Να τους αφήσουμε να περάσουν όλοι. Και κύριε Γερμανέ, στα σύνορά μας, πριν τους αφήσουμε. Αυτό δεν ξέρετε ότι το πρόβλημα δημιουργήθηκε επειδή κλείσανε οι χώρες στα βόρεια σύνορά μας. Κλείσανε τα σύνορα και δεν μπορούν να φύγουν. Δεν μπορεί να μην έχουν. Όσο για τα νησιά, ξέρετε, όσοι φεύγουν, τόσοι γυρνάνε. 18-20.000 νομίζω φύγανε μέχρι τώρα, μέσα στο χρόνο, και ήρθανε προς το κέντρο. Και άλλοι τόσοι ήρθανε, και μάλιστα και παραπάνω. Και όσο πάνε και γίνονται πιο πολλοί. Δεν είναι λύση αυτή δηλαδή. Φτιάξανε δομές για να δεχτούν από τα νησιά αυτούς που είναι να έρθουν. Και γεμίσαν οι δομές από τον Εύρο. Είναι. Λοιπόν, όχι, στα νησιά είναι τραγωδία. Οι εικόνες είναι τραγικές. Και χτίζεται η χώρα και μάλιστα λένε εμείς σας δώσαμε λεφτά. Έχετε μια λύση καλύτερη, να μας πείτε. Αν ολοκληρώσατε, θα εγώ απλά. Δεν με αφήσατε, πιάσατε όλο αυτό. Μου βάλατε 10 ερωτήματα και δεν είπα τίποτα από αυτά που υπόθηκαν. Κύριε Καματελέ, μου δώστε μου δύο λεπτά. Λοιπόν, κοιτάτε. Επειδή υπόθηκαν πάρα πολλά, εμένα μου κάνει εντύπωση το εξής. Ποιος βάζει την ατζέντα σήμερα σε όλα τα μέσα? Όλα τα μέσα συζητάνε για το τι είπε ο Καμένος. Μπράβο, πολύ σοβαρό θέμα, δεν λέω. Συζητάνε για την αγορά που έκανε η ΔΕΗ. Ενώ κατά την άποψη σας, τι θα έπρεπε να συζητάνε? Η απάντηση που πήρα είναι από κάποιο συνάδελφό σας σε ένα κανάλι. Την ατζέντα τη βάζει η επικαιρότητα. Η ρημάδα, επιτρέψτε μου την έκφραση. Η επικαιρότητα όμως έχει και άλλα. Έχει τις δηλώσεις του Δούνου του. Έτσι, που τις αλλάζει και είναι θετικές. Έχει την αναβάθμιση των τραπεζών από διάφορους οίκους, όπως είναι ο οίκος Fitch. Έχει τη χαλάρωση των τραπεζών με τον ELA. Έχει ένα σωρό άλλα πράγματα. Δεν το λέω για σκατή. Όχι, όχι, για όλα. Δεν μιλάω. Όχι, δεν μιλάω. Γιατί το λέω? Γιατί το λέω? Αυτή η καταστροφολογία. Είδατε ποτέ εφημερίδες να πάμε 50 χρόνια πίσω να είναι ομοιόμορφες? Το βλέπουμε σήμερα. Ομοιόμορφες. Το βλέπουμε σήμερα. Ναι. Όχι, λάθος κάνετε. Βέβαια, το βλέπουμε σήμερα. Όχι, μια άστιμη, δεν είναι. Και θα σου πω και ονόματα. Όχι, δεν είναι. Θα σου πω και ονόματα. Όχι, κάθε μέρα ψηφίζονται οι εφημερίδες. Κάθε μέρα τα κανάλια ψηφίζονται. Δεν την αγοράζεις, γιατί βλέπετε η αυγή που λέει για φύλλα. Οι άλλες
πουλάνε το ντοκουμέντο πλάι. Αν αμφισβητείτε ότι η ατζέντα είναι ίδια σε όλα τα μέσα, κάνετε λάθος. Ας μας κρίνουν αυτοί που μας ακούνε. Όχι, ασφαλώς. Η ατζέντα είναι ίδια. Ο πολίτης δεν είναι κουτός. Ο πολίτης δεν είναι κουτός. Και συμπτωματικά. Πατάει το κουμπί και πάει σε άλλο κανάλι. Σε αυτό συμφωνώ. Και θα φανεί. Θα φανεί αν είναι κουτός. Έτσι λοιπόν, μπαίνουμε σε μια καταστροφολογία, σε μια κινδυνολογία, όλα τα αρνητικά λέμε και δεν λέμε τίποτα θετικό. Ίσα ίσα είναι το μόνο κομμάτι που ψηφίζει, ενώ ο πολιτικός ψηφίζει 4 χρόνια. Κάθε μέρα θα πάει στο περίπτωμα να αγοράσει την εφημερίδα, κάθε μέρα θα πατήσει το κουμπί και θα πάει από το Sky, δεν μου αρέσει, πάω στον άλλον. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν μιλάω για εσάς. Όχι, δεν μιλάω για εσάς. Όχι, δεν μιλάω για εσάς. Γενικότερα μιλάω. Όχι, γενικότερα. Όχι, κυρία Καματέρα, όχι, μην βγάλετε με άλλη. Όχι, σας λέω. Όχι, όχι. Στα κανάλια ή διαβάζω εφημερίδες ή ακούω ραδιόφωνο ή διάτσετα. Σπάνια να ακούσεις. Κυρία Καματέρα, σας εμπόδισε σε κανένα κανάλι να μιλήσετε, να πείτε τα αυτά που δεν μπορείτε. Όχι, αλλά να μιλήσαμε τώρα εδώ για τόσα. Για την εγκληματικότητα. Προσέξτε, τι είπαμε. Για την εγκληματικότητα που η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να ανεβάσει το θέμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει ανέβει η εγκληματικότητα πρώτα-πρώτα και είναι λάθος. Δεν έχει ανέβει, έχει μειωθεί. Και να μας απαντήσει ο εκπρόσωπος των αστυνομικών που το βάζει η Νέα Δημοκρατία για να κατηγορήσει το ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι ανίκανος και έχει αυξηθεί η εγκληματικότητα. Βάζουμε θέμα των δηλώσεων του Καμένου που είναι ένα θέμα, αλλά δεν συζητάμε τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό. Συγγνώμη ξέρετε τι είπε σήμερα ο κύριος Καμένος. Να φτιάξουμε 4 βάσεις στη χώρα. 4 αμερικανικές βάσεις στη χώρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Διαφωνούμε τελείως. Το ότι σαν αριστερός λέτε ότι δεν είναι και θέμα το ότι κάποιος πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και λέει δεν πειράζει. Ας δώσουμε όλη την Ελλάδα για μια τέτοια στρατιωτική βάση. Σας είπα εγώ. Είναι μείζον θέμα και είναι ορθώς πρώτο θέμα στην επικαιρότητα. Σας είπα ότι δεν είναι θέμα. Αυτό λέτε. Σας λέω είναι και μεγάλο θέμα. Γιατί δεν ασχολούμαστε με μας. Μας λέτε με τι, ας πούμε με την αναβάθμιση των τραπεζών από το Fitch που έχουμε την περασμένη εβδομάδα. Μένουμε σε αυτά και δεν λέμε τίποτα άλλο. Μάλιστα. Δεν λέμε αυτά που σας είπα. Πάντως σήμερα δεν έχει παράξει τίποτε η κυβέρνηση από πλευράς δημοσιογραφίας. Εγώ σας είπα ότι και εγώ προσωπικά θέλω λίγο να συγκεντρώσω τη σκέψη μου να προσπαθήσω να καταλάβω τη θέση του κύριου Καμένου για να μιλήσω μετά. Ναι, αλλά σε τέλος, σε 3,5 χρόνια πρέπει να καταλάβετε. Αλλά ξέρετε πόσα έχω να σας πω για την νησιωτικότητα, για τους μετανάστες στα νησιά που δεν απαντήσαμε πώς θα αποσυμβοληθούν κτλ. Για το μεταφορικό ισοδύναμο που ο νησιώτης αντί για 54 ευρώ δίνει 34 τώρα στο πλοίο. Για τα εμπορεύματα που αντί για 700 ευρώ τα λίγα πάει στο 65. Αυτά δεν τα ακούω. 65% οι φόροι όμως. Δεν τα ακούω. Ακούω για τον Καμένο, για τα Σκόπια, για το αν Σπυράκι έτσι από εδώ και από εκεί και όλα αυτά. Αυτά καταστροφολογία, κινδυνολογία. Εγώ ακούω τον κύριο Καματερό που λέει αφήστε με χρόνο, αφήστε με λίγο χρόνο να καταλάβω τον κύριο Καμένο. Εγώ δεν αναφέρομαι τώρα στον κύριο Καματερό. Νομίζω ότι μια χαρά τον έχει καταλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ τον Καμένο και είναι η ντροπή του ΣΥΡΙΖΑ που πήγε και πήρε ένα ακροδεξιό κόμμα και έφτιαξε μια κυβέρνηση που επί 3,5 χρόνια ταλαιπωρεί την Ελλάδα. Ντροπή που πήγατε με αυτούς και φτιάξατε κυβέρνηση. Εσείς υποτίθεται ότι είστε αριστεί. Βγήκατε από το μνημόνιο. Εντάξει, βγήκατε από κανένα μνημόνιο. Βγήκατε. Το πρόγραμμα που αλλά εγώ θα σας πω. Εγώ άκουσα επίσης να λέτε προηγουμένως, αγαπητέ κύριε Καματερέ, ότι δεν υπάρχει άλλη πολιτική για τους. Για αυτούς οι οποίοι, για τους μετανάστες. Αυτό είναι πολύ μεγάλο σφάλμα. Πρώτα-πρώτα, κανείς δεν είπε να σκοτώσουμε ανθρώπους οι οποίοι ζητάνε στον ήλιο μοίρα. Το είπανε κάποιοι από εσάς. Δεν νομίζω ότι έχω όψει κακούργου να θέλω να σκοτώσω ανθρώπους που ταλαιπωρούνται και ζητάνε να βρουν γη να πατήσουν. Πήρατε κάποιους από κάποιο ακροδεξιό κόμμα που τα λένε. Όχι, εσείς έχετε τους ακροδεξιούς. Εμείς δεν έχουμε. Λοιπόν, τώρα θα σας πω το εξής. Εμείς έχουμε πει κατά τρόπο σαφή ότι έπρεπε να γίνεται μια πολύ γρήγορη επεξεργασία των στοιχείων, αυτοί οι οποίοι ανταποκρίνονται στο προφίλ και στα κριτήρια του διεθνού του πρόσφυγα σύμφωνα με τα διεθνή κριτήρια θα παίρνουν το καθεστώς και οι υπόλοιποι δεν θα μπορούν παρά να επιστρέψουν στον χώρο που θα προέρχονται. Ποιος θα τους επιστρέψει, πώς. Θα σας πω και κάτι άλλο. Αν δεν τους δέχονται. Άρα η διαφορά σας με την κυβέρνηση είναι διαχειριστική. Δεν διαφωνείτε δηλαδή στην πολιτική της κυβέρνησης. Λέτε ότι δεν κινούνται με γρήγορη ταχύτητα οι διαδικασίες χορήγησης ασύλου και απόρριψης. Αυτό μας λέτε. Λέω ότι δεν υπάρχει επαρκής φύλαξη, ότι δεν κινούνται ταχύως οι διαδικασίες, ότι δεν φυλάσσονται εκείνοι που δεν δικαιούνται να μείνουν και λέω τέλος ότι και αυτοί οι οποίοι φιλοξενούνται γίνεται η φιλοξενία τους με το χειρότερο είναι τρόπο. Μεγάλο πρόβλημα, η μόρια είναι ντροπή για την Ελλάδα εύκολα. Και για την Ευρώπη. Δεν αντιμετωπίζεται εύκολα. Βεβαίως είναι πολύ δύσκολο. Διότι δεν τους περιποιήσει η Τουρκία.
Το καταλαβαίνω. Το λέω. Είναι δύσκολο. Να βελτιώσουμε τις συνθήκες παραμονής. Έπρεπε να γίνει πολλαπλή προσπάθεια σε πολλαπλά επίπεδα. Και αυτό το οποίο έχει γίνει σήμερα είναι μια κατάσταση η οποία οδηγεί σε αδιέξοδο που δεν θα μας βοηθήσει. Αυτή είναι όμως η εταίροι μας. Βρήκαν την Ελλάδα, σου λέει, θα κάνουμε αποφύγη. Και εμείς και οι Ευρωπαίοι φταίνε. Και εμείς φταίνε. Α ολοκληρώσει ο κ. Φουρτσάκη. Παρατηρώ. Α ολοκληρώσει ο κ. Φουρτσάκη. Εγώ κοιτάξτε, έχω να προσθέσω το εξής, ότι το θέμα των μεταναστών είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το βλέπουμε χωρίς φανατισμό και πρέπει να το βλέπουμε στη σωστή του βάση. Γιατί εμείς κάποτε είμαστε μετανάστες. Και εμείς είμαστε κατάνε μετανάστες και η Ελλάδα ορισμένους μετανάστες τους έχει ανάγκη και έχει ανάγκη να τους χρησιμοποιήσει και στην οικονομική της δομή και παντού, εφόσον υπό τον όρο θα πάρει μπρος η χώρα. Αλλά δεν μπορεί η χώρα να είναι μια πόρτα που ανοίγει και που 1 εκατομμύριο άνθρωποι περνούν χωρίς να μας ρωτάνε αν θέλουν να περάσουν από το σπίτι μας. Γιατί αυτό πλέον είναι κατάλυση του κράτους μας. Πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε ότι η χώρα έχει σύνορα, ότι τα σύνορα πρέπει να φυλάσσονται. Χωρίς να υπάρξουν παρατράγουδα, χωρίς. Δεν τηρούνται οι νόμοι. Στον αέρα πυροβολείς, δεν τους πυροβολείς. Μα δεν υπάρχουν τους πυροβολήσεις. Είπα να αποθαρρύνουν στον άπουνα. Αν πυροβολείς στον αέρα και μπαίνουν χίλια άτομα. Αν γινόταν σωστή φύλαξη, δεν τα αρχόντουσαν. Εδώ έχουμε μια κατάσταση διαφορετική. Και αυτό είναι που πρέπει να επιτύχουμε. Πάντως πάνω στο πολιτικό μέρος να πω το εξής, ότι εδώ το μεταναστευτικό έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχουμε μια συμφωνία Γερμανίας-Τουρκίας στην οποία ρόλο κουμπάρου παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η οποία εφαρμόζεται και έχουμε τώρα και μια συμφωνία Τσίπρα-Μέρκελ που σηκώνει ένα βάρος από την προηγούμενη συμφωνία και παρατηρώ ότι και ο Πρωθυπουργός στις παρουσιάσεις που κάνει και τις συμμετοχές του στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στην παρουσία που έχει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που η κυρία Μέρκελ είναι στέλεχος τέτοιου κόμματος και άλλοι στην Ευρώπη ουσιαστικά ταυτίζονται και με τη συμφωνία Τσίπρα-Μέρκελ και με τη συμφωνία Ερντογάν-Μέρκελ. Στην ουσία δηλαδή είναι πολιτικοί οι λόγοι για τους οποίους σταδιακά η χώρα μας τίνει να μετατραπεί και θα μετατραπεί σε μια τεράστια αποθήκη ψυχών από την οποία θα ανοίγει ή θα κλείνει η στρόφιγγα προκειμένου η Βόρεια Ευρώπη να λύνει ζητήματα εργασιακά, να ρίχνει ή να ανεβάζει τα μεροκάματα και ανάλογα με το τι αντιδράσεις θα υπάρχουν εκεί. Δεύτερον, όσον αφορά τη διαφωνία που υπόθηκε από το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ πριν σε σχέση με τον κύριο Καμένο, παρατήρησα ότι η διάψευση που έγινε έμεσα από τον κύριο Βίτσα αφορά το αν θα ψηφιστεί ή όχι η συμφωνία. Οι άνθρωποι έχουν ένα άγχος. Έχουν συμφωνήσει από το Δεκέμβρη στις ΗΠΑ Τσίπρας Κοντζιάς ότι θα περάσει αυτή η συμφωνία. Και αυτό για τους δικούς τους λόγους το χαλάει ο Καμένος. Δηλαδή απαντούσε σε αυτό. Δεν απαντούσε στην προοπτική μιας Βόρειας Ελλάδας και Δυτικών Βαλκανίων πολιτοποιημένης όπου θα αναγκάζεσαι να διαχειρίζεσαι τα σύνορά σου με συνεταίρους τύπου Ράμα, τύπου Ζάεφ και δεν ξέρω τι άλλο γιατί θα φτάσουμε μέχρι και το Κόσοβο του Θάτσι εκεί πέρα. Επάνω σε αυτό δεν διαπίστωσα να υπάρξει διαφωνία από την ελληνική κυβέρνηση. Επομένως πρέπει να δούμε ορισμένα πράγματα και να πούμε ότι το μνημόνιο μας πάει και σε ένα γεωπολιτικό μνημόνιο το οποίο είναι εξίσου χειρότερο και επαχθέστερο για το μέλλον. Και να κλείσουμε με τον κύριο. Εγώ μια κουβέντα κύριε Κουτζάνη. Καταρχήν έχει ελλείψεις η αστυνομία από πλευράς. Βεβαίως, κοιτάξτε, η αστυνομία είχε, έχει και θα έχει ελλείψεις γιατί αντιμετωπίζεται διαχρονικά. Δεν μπορεί να κάνει το έργο της. Αυτό πάνω σας πω, αντιμετωπίζεται διαχρονικά ως ένα υπουργείο. Αριθμητικά από πλευράς στελέχων. Είμαστε λιγότεροι, έχουν φύγει λόγω συνταξιοδότησης, λόγω μνημονίου παίρνουμε λιγότερους. Και από εκεί μας λείπουν 7.000 οργανικές θέσεις. Άρα η αστυνομία διαχρονικά αντιμετωπίζει το υπουργείο το δικό μας ως ο φτωχός συγγενής κυβέρνηση. Στους τελευταίους, στον προϋπολογισμό. Θέλω όμως να πω στους πολίτες να ξέρουν ότι είμαστε αστυνομικοί, που προερχόμαστε από την ίδια την κοινωνία, κάνουμε το καλύτερο δυνατό και ότι δεν έχουμε την υποστήριξη της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας, κυβέρνησης ή αντιπολίτευσης που για δικούς τους λόγους βάζουν την αστυνομία στη μέση. Συνέβαινε και δυστυχώς συμβαίνει ακόμα και σήμερα. Είμαστε μια αστυνομία που έχουμε στα εγκλήματα 95% εξιχνίαση, κύριε Κούρη, και δεν υπάρχει άλλη αστυνομία ευρωπαϊκή με τέτοια μεγάλα ποσοστά. Αλλά δυστυχώς, όπως είπα και προηγουμένως, έχουμε μια εγκληματικότητα η οποία ασχολούμαστε συνέχεια με τους ίδιους. Ας καθίσουν λοιπόν τα κόμματα να βρουν λύση πάνω σε αυτό το μεγάλο ζήτημα. Είναι ζήτημα ζωής. Είναι πρώτη φορά που το πανερώνεται εδώ στην Ελλάδα. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Σας είπα διαχρονικά τα προβλήματα δικά μας. Η αστυνομία πάντα ήταν στη μέση, κυβέρνηση αντιπολίτευση. Όχι, ότι ανακυκλώνονται οι.
Τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολλά, πάρα πολύ. Το δε μεταναστευτικό που κουβεντιάσαμε προηγουμένως εδώ που ακούσαμε, το μεγαλύτερο βάρος σας γνωρίζει ο κόσμος, το σηκώνουμε εμείς οι αστυνομικοί. Ξέρετε πόσοι αποσπασμένοι είναι στα νησιά για να ενισχύσουν την εκεί τοπική αστυνομία από την Αθήνα. Χιλιάδες αστυνομικοί, οι οποίοι πρέπει να πάνε εκεί για τη φρούρηση της τάξης. Γιατί υπάρχουν 9.000 αλλοδαποί εγκλωβισμένοι, οι οποίοι δεν μπορούν να μην φυλαχθούν. Άρα και σε αυτό το ζήτημα σηκώνουμε πάλι το βάρος. Γι' αυτό κάνουμε έκκληση στα πολιτικά κόμματα. Ας βρούνε μία συνεννόηση. Εδώ δεν είναι πολιτικό το ζήτημα, δεν είναι κομματικό. Εδώ έχει να κάνει με τη ζωή, την ύπαρξη των πολιτών. Η ηγεσία της αστυνομίας έχει κάνει προτάσεις. Κοιτάξτε, θα σας πω ευθέως. Τελευταία φορά με το τραγικό σύμβαμα που είχαμε στο Φιλοπάπου, ο ίδιος αρχηγός της αστυνομίας πήγε στον τόπο. Αυτό κάτι δείχνει. Να σηκώνει τα αστυνομία της αστυνομίας, να πηγαίνει εκεί που γίνεται το έγκλημα, σημειολογικά, αν θέλετε, και μόνο δείχνει κάτι. Ελπίζω και θέλω να πιστεύω ότι θα ακούσει, θα μας καλέσει, το έχουμε ζητήσει συνάντηση του κύριου αρχηγού, να δούμε τις προτάσεις μας και για τη Δυτική Αττική που υπάρχει μείζον σοβαρό πρόβλημα εγκληματικότητας. Να δούμε τι ακριβώς ζητάμε, τι πρέπει να γίνει, όχι συντεχνιακά. Είναι αυτά που μας λέει ο κόσμος και οι συνάδελφοι που το ζουν καθημερινά. Πάντως, επειδή έχω διάφορα μηνύματα εδώ, δεν μπορώ να μην το θέσω. Σας θέτουν υπόψη σας την βιαιότητα πολλές φορές των ομάδων Δίας. Σε ένα λεπτό θα σας ευχαριστήσω. Δεν θέλω να μπω στο συγκεκριμένο θέμα, εμείς το έχουμε αποφύγει. Αλλά είναι πολλές αναφορές περιστατικών. Με το θέμα της βίας που λένε, για να το ξέρει να το ακούσει ο κόσμος. Καμία σύλληψη δεν γίνεται, να το ξέρει ο κόσμος, αν τα αστυνομία έπιασε αυτά που βλέπουμε στις ταινίες. Αυτά είναι για τα παιδιά. Δυστυχώς, όταν γίνονται συλλήψεις, κινδυνεύουν και οι αστυνομικοί, πολλές φορές και οι περαστικοί και ο ίδιος ο συλληφθής. Και πολλές φορές, ας μην κρυβόμαστε, θα ασκηθεί κοινωνική αστυνομική βία. Ακούστε με. Εδώ μιλάω τώρα για περιστατικά που σταματάνε στον δρόμο για ελέγχους και ξεπερνάνε τα όρια. Ακούστε με, θα σας πω για τους ελέγχους. Αυτοί που προσάγονται κάθε μέρα στη δικαιοσύνη, ενώ πριν του εισαγγελέα, δεν τους πιάσαμε καλησπέρα αστυνομία, σηκώστε τα χέρια σας πιάσουμε. Τους κυνηγάμε, αντιστέκονται. Κύριε Κρικέτο, δεν εννοώ να φέρουμε σε αυτό. Πάμε ούτε τώρα λοιπόν στους ελέγχους. Πάμε και στους ελέγχους. Αλλά δεν έχω και χρόνο για τους ελέγχους. Αλλιώς θα μπορούσα να σας πω και στις 30 δεύτερα για τους ελέγχους. Από προσωπική μου πείρα θα σας πω, από τους 10 ή 8 που έλεγξα παλιά, ήσαντε πάντα αρνητικοί, ξέρετε γιατί. Γιατί συνήθως οι 7 ήσαντε παραβάτες. Είτε για το κόκκινο, είτε για τις ζώνες. Γιατί αρέσει να τους ελέγχουν. Είτε και δεν του αρέσει να ελέγχουν. Όμως να ξέρει ο κόσμος, όταν η αστυνομία ελέγχει, είναι καλό για τον πολίτη. Εάν η αστυνομία δεν κάνει ελέγχους, τους νόμιμους ελέγχους που μιλάω, ας το κάνουν ευγενικά, τους νόμιμους με ευγένεια πρέπει να γίνονται, δεν θα δουλεύω καθόλου. Δεν γίνονται με ευγένεια. Πολλές φορές. Αν υπάρχουν ένα-δύο παραδείγματα, δεν θα μαυρώσουν μια ολόκληρη αστυνομία. Ο κόσμος και οι αστυνομικοί είναι άνθρωποι που είναι μέσα από τα πανεπιστήμια, έχουν βγει, σπουδάσει, είναι μέσα από την κοινωνία και σας λέω: ένα-δύο παραδείγματα δεν θα μαυρίσουν μια εικόνα ενός ολόκληρου σώματος. Όχι, δεν το πιστεύω, δεν το παραδέχομαι. Λοιπόν. Θέλω όμως να σας πω: ο πολίτης να εύχεται να βλέπει την αστυνομία να κάνει ελέγχους. Και προς τον κύριο Φορσάκη εδώ πέρα, μήνυμα που μου το στείλανε. Φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί να υφίσταται αν δεν υπάρχουν απώλειες και για να γίνω κατανοητός, αν δεν υπάρχουν και νεκροί. 2011, δήλωση του κυρίου Θάνου Πλεύρη, μετέπειτα βουλευτή σας και νυν στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Προφανώς δεν έχουμε νεκρούς. Λοιπόν, όταν βρίσκεσαι εδώ πέρα, δεν μπορείς να φας, δεν μπορείς να πιεις, δεν θα μπορείς να πας σε νοσοκομείο. Η κόλαση θα φαντάζει παράδεισο σε σχέση με αυτό που θα ζουν εδώ πέρα. Πρόταση για το πώς να αντιμετωπιστεί το θέμα. Δηλαδή, κάψουν ζωντανούς, δηλαδή τι να κάνουμε. Το Θάνου Πλεύρη, πες εδώ, γιατί. Αυτό είναι δήλωση, εντός εισαγωγικών και με το σχετικό βίντεο επισυναπτώμενο, για να μην υπάρχει, γιατί πάντοτε τα ελέγχω, του κυρίου Θάνου Πλεύρη, ο οποίος ήταν και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί αντί να εκτελούν, δηλαδή, τι είπε, ότι... Αυτό είχε πει τότε. Ότι φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί να υφίσταται αν δεν υπάρχουν απώλειες και για να γίνω κατανοητός αν δεν υπάρχουν και νεκροί. 2011, δήλωση Θάνου Πλεύρη σε εκδήλωση με το βίντεο που μου αντισυνάψανε, που μετά ήταν και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και σήμερα υπάρχουν νεκροί. Άλλο λέμε. Λέει, όχι από πυροβολισμού. Ναι, άλλο λέει. Άλλο, εδώ πέρα λέει άλλο. Σαν αντιμετώπιση του προβλήματος. Δεν πρέπει να σκοτώνουν του όπλου. Όχι, δεν πρέπει να σα σκοτώνουν. Οπότε κύριε Φορτζάκη, επειδή εγώ σέβομαι ότι εσεί δεν είναι η δική σα άποψη, καταλήξτε το και μέσα στο κόμμα σα. Κάποιοι οι οποίοι λένε να σκοτώνουν, να περάσουν του πυροβολάμε. Και διαφορετικέ φωνέ. Πάλι θα υπάρχουν μέσα. Σε κάθε κόμμα είναι. Ναι, όταν είναι και αντιπρόεδροι. Όταν βγήκε ο Καμένος σήμερα. Όταν βγήκε ο Καμένος σήμερα και σα αναφέρει. Με το συνασπισμό των κυβερνητικών. Όλο κυβέρνηση μαζί. Κυβέρνηση είσαστε. Αν δεν ήταν ο Καμένος, δεν θα είσαστε κυβέρνηση.
Φυσικά. Αλλά η κυβέρνηση γίνεται πάνω σε ένα πρόγραμμα. Και όταν μπαίνουν ζητήματα που δεν είναι σε αυτό το πρόγραμμα, υπάρχουν διαφωνίες. Άλλο αυτό και άλλο μέσα στο κόμμα. Δεν μπορεί σε ένα κόμμα και μάλιστα στελέχη που είναι αντιπρόεδροι, που είναι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, να εκφράζουν αυτές εδώ τις απόψεις. Δεν ήταν αντιπρόεδρος, ήταν. Παρόμοιες απόψεις εκφράζουν και όλοι ήταν στο λαός. Ο κύριος Φίλης δεν προθέσει, είπε ένα σωρό πράγματα. Όσοι ήταν στο λαός αυτές τις απόψεις. Ο κύριος Φίλης είπε πράγματα που δεν θα τα λέγε ο πιο ακραίος ΣΥΡΙΖΑ. Είπε πράγματα που συμβαίνουν, όχι που συμβαίνουν. Όχι, μια στιγμή. Επειδή έκανε κριτική για να φτιαχτεί η ΕΡΤ καλύτερη. Μα είπε ότι πήγαμε χειρότερα από την ΕΡΤ. Έτσι, με το πώς πρέπει να φυλάσσονται τα σύνορα. Κύριε Καματέρα, μα είναι η συμπεριφορά του καθένος. Κύριε Καματέρα, μια στιγμή. Εσείς σαν πολιτικός. Άλλο η κριτική και άλλο η διαφορετική άποψη. Κύριε Καματέρα, δεν ακούτε καν την διαφορετική άποψη. Εγώ πάντως αυτά που βλέπω στην Μόρια είναι ντροπή μας. Αυτά είναι ντροπή μας. Και έπρεπε κάθε κυβέρνηση, ο κάθε πολιτικός να έχει παραιτηθεί. Και κάποιοι έχουν φάει με αυτά που είναι στη Μόρια. Παιδάκια να βιάζονται, να αυτοκτονούν. Δεν είναι ποιος, είναι για τη χώρα μας, για τη χώρα μας είναι ντροπή. Ποιος είναι ευχαριστημένος με αυτά? Όχι, ναι, αλλά θα έπρεπε εκεί να πέσει όλο το βάρος. Και επίσης, να βλέπεις δηλαδή βροχή το άλλο πάνω από μια. Λοιπόν, ξέρετε, και με ένα 600 που γίνεται. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Δεν μπορεί να μείνει έτσι αυτό. Ποιος απαγορεύει να γίνεται επέκταση των δομών? Η λύση, γιατί σε αυτό που λέτε. Μισό λεπτό. Όταν έρχονται χιλιάδες, η λύση ποια είναι? Να έχεις ένα χώρο για να τους έχεις χώρο. Ποιος απαγορεύει? Η τοπική κοινωνία και οι Λέσβους. 9.000 έχει Λέσβους. Φύγανε όσοι φεύγουν, έρχονται. Γιατί θα είμαι εγώ μόνο το κορόιδο? Γιατί θα είμαι το κορόιδο? Τον τελευταίο μήνα φύγανε 6-7.000 από τη Μυτιλίνη. Τον τελευταίο μήνα. Και ήρθανε παραπάνω. Είναι γεγονός. Πού θα τους βάλουν? Αν δεν σε αφήνουν να κάνουν δομές. Ο κυβέρνησης δεν κάνει δομές. Στην κομμάτια έγινε να πάει, πήγανε τα μάτια για να γίνει η δομή. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν φεύγω από εδώ μέσα, αν δεν με πάρει τα πράγματα. Άλλο αυτό στο Ευρωπαϊκό, εκεί να τα λέτε. Εκεί να τα λέτε. Η κυβέρνηση είναι ντροπή της Ευρώπης. Αυτά είναι ντροπή της Ευρώπης. Αλλά δεν είδαμε δική μας. Δεν φύγαμε να πάρουμε πίσω. Λοιπόν, και για να το κλείνουμε, επειδή εμένα δεν μου αρέσει να μένουν σκιές, είπα συγκεκριμένο πράγμα με συγκεκριμένη αναφορά για συγκεκριμένο στέλεχος. Τα άλλα που λέτε ότι αυτά τα λένε κι άλλοι και πολλοί, αν μπορείτε μόνο να τα αποδείξετε, διαφορετικά δεν στέκουν. Να είμαστε εντάξει. Γιατί είπατε και ονόματα, εγώ δεν θέλω να υπάρχουν ονόματα, ούτε σκιές, εκτός αν υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα και αποδείξεις. Αν έχετε κάτι για τον κύριο Γεωργιάδη, ότι έχει πει ο κύριος Γεωργιάδης ότι θα χάνονται ζωές, φέρτε το και πέστε το. Αλλιώς δεν μπορείτε να εικάσετε ότι επειδή το είπε ο Πλεύρης συγκεκριμένα που εγώ το ανέφερα, το κάνουν κι άλλοι. Αυτό είναι συγκεκριμένα πράγματα. Αλλιώς δεν μπορούμε να κατηγορούμε. Χωρίς συγκεκριμένες αποδείξεις δεν μπορούμε να κατηγορούμε, κύριε Καμαλιά. Οι δηλώσεις που λένε ότι πρέπει να φυλάσσονται τα σύνορα. Άλλο αυτό και άλλο να υπάρχουν. Ποιος τους έπνιγε, πότε πνιγήκανε στο Αγαθονήσι, πείτε μου. Επί ποιας κυβέρνησης πνιγήκανε στο Αγαθονήσι, όταν τους τραβάγανε για να τους γυρίσουν πίσω. Και ολόκληρη βάρκα αναποδογύρισε και πνιγήκαν όλοι οι μετανάστες. Ποιος? Επί ποιας κυβέρνησης? Επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας έχει. Η λογική αυτή είναι η λογική της απόθεσης βία εκεί οδηγεί. Στο να τους πνίγουμε. Μάλιστα. Εκεί οδηγεί. Λοιπόν, ακούστηκαν όλες οι απόψεις. Το θέμα είναι τεράστιο. Έχει πολιτικές και άλλες παραμέτρους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα το ξανασυζητήσουμε και άλλη φορά. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Σε λίγα λεπτά ξαναμαζί. Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, επί του πιεστηρίου, δεύτερο μέρος της εκπομπής και μαζί μας ο κύριος Σάββας Ρομπόλης, ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου. Καλησπέρα σας. Και ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, δικηγόρος. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Τσουκαλά. Στα ασφαλιστικά, στα ασφαλιστικά, εργασιακά, αλλά μη σας περιορίζω το πεδίο, αν είναι κι άλλα. Το οποίο δεν είναι η κυβέρνηση, δουλεύουμε για εσάς. Βασικό είναι να δουλεύουμε για τον κόσμο. Ή δουλεύουν τον κόσμο. Αυτό είναι το ένα για ένα για να δουλεύουν για τον κόσμο, δεν έχετε δουλειά. Να δουλεύουν για τον κόσμο και να μην δουλεύουν τον κόσμο, έτσι. Κύριε Ρομπόλη, τι γίνεται? Βλέπω οι γεννήσεις πλέον έχουν υποχωρήσει από τους θανάτους. Θανάτοι προηγούνται.
και μεγάλους αριθμούς. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το θέμα το δημογραφικό είναι αρκετά σοβαρό και με αυτό που λέτε, τη διαφορά γεννήσεων θανάτων. Αλλά γίνεται ακόμα σοβαρότερο επειδή ανήκει στην κατηγορία των μέτρων που δεν αποδίδουν σε 6 μήνες, ένα χρόνο. Ένα μέτρο δημογραφικής πολιτικής θα πρέπει να το πάρεις και να αποδώσεις μετά από αρκετά χρόνια. Και το είδαμε αυτό τώρα και κάνοντας μια πρόσφατη μελέτη, ακόμα δεν την έχουμε ολοκληρώσει, αλλά μπορώ να σας πω κάποια συμπεράσματα. Πώς εξελίσσονται τα μεγέθη, την ελληνική οικονομία, εάν δεν είχαμε μνημόνιο, 2007-2060. Κάνετε τέτοια μελέτη? Ναι, τώρα αυτή τη στιγμή την κάνουμε, έχω κάποια αποτελέσματα, μπορώ να σας τα πω. Και πώς εξελίσσονται τα ίδια μεγέθη με τα μνημόνια. Εδώ φαίνεται, και εμείς έτσι πήραμε αυτή την πρωτοβουλία σαν ομάδα εργασίας να το κάνουμε αυτό, γιατί θέλαμε στη δημόσια καταρχήν επιστημονική συζήτηση και μετά, δεν ξέρω, ακούγοντας όποιος θα ακούσει αυτά πώς θα τα αξιοποιήσει, να θέσουμε το θέμα ότι δεν είναι μόνο συνέπειες των μνημονίων την περίοδο 10-18. Βλέπουμε από την εξέλιξη της μελέτης ότι υπάρχει μια δίζηση στο μέλλον το συνεπειών του μνημονίου που φτάνει και μέχρι το 60 και το 70. Αυτό είναι σημαντικό. Και αυτό ακριβώς είναι το πολύ σοβαρό. Μα γι' αυτό μας έχουν βάλει 2,60 τα 90 μέτρα. Το πλεόνασμα. Εγώ βλέπω ότι ποιες είναι οι συνέπειες. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη το ΑΕΠ. Εάν δεν είχαμε τα μνημόνια και με 1% σαν παραδοχή, πολύ συντηρητική παραδοχή, ότι θα πει η ελληνική οικονομία από το 1981 μέχρι το 2009, είχε μια αύξηση κάθε χρόνο 2%. Αυτό είναι δεδομένο, είναι ιστορικό στοιχείο, συμφωνούν όλοι οι οργανισμοί και εμείς. Εμείς βάλαμε από το 2008 μέχρι το 2070 ότι θα πάει με 1%. Με τα μνημόνια θα φτάσει στο 270 δις ευρώ, ΑΕΠ, το 2070. Το 2009 είχαμε 250. Και χωρίς τα μνημόνια θα φτάναμε στο 351. Εδώ, δηλαδή η ελληνική οικονομία σε αυτή την περίοδο λόγω των μνημονίων στο ΑΕΠ χάνει 76 δις, είναι δηλαδή 26,1%. Δεν θα είχαμε μεγαλύτερη ανάπτυξη. Βέβαια, θα συνέχισε κανονικά, δεν θα είχαμε τη βήθηση του μείον 27%. Πρέπει να απαντήσετε εδώ πέρα όμως τι θα γινόταν το 2010 όταν δεν είχαμε δυνατότητα δανεισμού. Όταν... Δεν είχαμε δυνατότητα δανεισμού. Αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν μπορείτε να κάνετε υπόθεση εργασίας ότι δεν έχω χρέος που δεν μπορώ να αναχρηματοδοτήσω και συνεχίζεται κανονικά η ανάπτυξη. Όχι, όχι. Πέστε μου, χωρίς το μνημόνιο, πώς αλλιώς θα το αντιμετωπίζατε για να το βάλετε στην προβολή σας. Εγώ το βάζω. Παίρνω μια οικονομία και θέλω να δω εάν αυτές οι πολιτικές, αυτό που ισχυρίζονται και ακούγεται ότι έχουν συνέπειες στη δεκαετία που εφαρμόζονται. Και εμείς θέλαμε να δούμε πώς αυτές οι πολιτικές περιορίζουν τις συνέπειές τους τη δεκαετία για φτάνουν μέχρι το 2030, 40, 50 και βέβαια και μετρήσιμα. Όχι περιγραφικά, όχι μια έκθεση ιδεών. Ακριβώς. Αυτό. Και αυτό, αν σας πω και τα άλλα μεγέθη και με αφορμή το δημογραφικό, τότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι αυτό που λένε ότι αυτό δεν πρόκειται ποτέ, δεν πρέπει κανονικά να μας συμβεί ποτέ. Δηλαδή... Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε, έχω ένα κεφάλαιο στο βιβλίο «Πολιτικές διαχείρισης του χρέους του 1932», «Πολιτικές διαχείρισης του χρέους του 1910». Και βλέπουμε δύο διαφορετικές σχολές σκέψης και πολιτικές, που νομίζω ότι εκεί ήταν καλύτερα αποτελέσματα που είναι τώρα. Αλλά μην μπούμε τώρα σε αυτή τη συζήτηση, γιατί... Όχι, αυτό είναι μια άλλη εκπομπή. Ναι. Και απορώ δηλαδή πώς... Μέσα από τη βιβλιογραφία κλπ. Γιατί όλα αυτά έχουν καταγραφεί, πώς οι επόμενες γενιές δεν διδάσκονται από τις προηγούμενες και να παίρναμε κάτι από το μείγμα πολιτικής του 1932. Φαντάζομαι ότι κάνετε κάτι αντίστοιχο με αυτό που έκανε ο κύριος Βίζερ ξεκινώντας από το 2015 και μετά. Όχι, όχι. Κάναμε μια μελέτη ελληνική οικονομία από το 1850 μέχρι σήμερα. Και... Δεν σας είπα για τη διαχείριση του χρέους του 1993. Λοιπόν, αν θέλετε να συνεχίσω έτσι για το δημογραφικό. Με το δημογραφικό βλέπουμε ότι... Η μείωση πού πάμε. Θα σας πω. Χωρίς το μνημόνιο,
το 2070 ο πληθυσμός θα ήταν 11,3 εκατομμύρια. 11,1, συγγνώμη. 11,1. 11 δεν είμαστε τώρα. 10,5. 11,1. Γιατί έχουν μεταναστεύσει, γιατί ναι, ναι. 11 μας, δεν μας είχε βγάλει η τελευταία απογραφή. Όχι. Απογραφή. Τώρα είμαστε, οι απογραφές γίνονται στην αρχή της δεκαετίας. Ναι. Τώρα είμαστε το 17-18. Έχουμε μειωθεί. Το 2007 είμαστε 11.800. Ναι. Λοιπόν, θα ήμασταν το 2070 11,1 και με τα μνημόνια θα είμαστε 8,3. Δηλαδή χάνουμε 2,8 πληθυσμό. Δηλαδή χάνουμε το 1 τέταρτο του πληθυσμού. Από τα μνημόνια. Χάνουμε 25%. Αυτό είναι, αυτό είναι αποτέλεσμα τι. Ότι τις υπογεννητικότητες. Δεν γεννάει. Ήμασταν. Λόγω οικονομικών περιορίζει τον αριθμό των παιδιών. Ακριβώς. Ήμασταν το 2009 στο 1,42 παιδιά. Πήγαμε στο 1,3 είμαστε τώρα και με 1% του ΑΕΠ, γιατί γύρω από το ΑΕΠ αναπτύσσονται όλοι οι δείχτες, δηλαδή και εξισώσεις όλα είναι γύρω από το ΑΕΠ. Φτάνει μέχρι το 2070 στο 1,57. Εάν επομένως θέλουμε να έχουμε μια εξέλιξη του πληθυσμού, φυσική εξέλιξη του πληθυσμού, φυσική αύξηση, θα πρέπει να είμαστε στο 2,1. Εμείς θεωρούμε σε ένα σενάριο πιο αισιόδοξο που κάνουμε, όχι με ένα, αλλά με 1,5. Γιατί κάνουν διάφορα σενάρια, με ένα, με 1,5, με 2. Έρχεται με 1,5 στο 1,8. Δηλαδή φεύγουμε από το 8,3 και πάμε προς το 9. Επομένως θέλω να σας πω ότι εδώ με το θέμα του δημογραφικού είναι ένα θέμα και το οποίο για να πάρεις μέτρα είναι σύνθετα μέτρα που έχουν σχέση με την απασχόληση, με την ανάπτυξη, με τα οικογενειακά επιδόματα και δεν αποδίδουν και αμέσως. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως. Έχει και μια δυσκολία αυτό εξ αντικειμένου, ότι δεν παίρνεις ένα μέτρο το οποίο μετά από 5 μήνες έχεις αποτελέσματα. Έχεις μια μεγάλη προβλήματα. Εκείνο που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι το θέμα με το εργατικό δυναμικό. Και εκεί θα πήγε η μείωση. Θα... Το εργατικό δυναμικό μειώνεται κατά 1,5 εκατομμύριο και επίσης ποσοτικά και ποιοτικά, εάν δείτε ότι το 2070 θα είναι 3,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι και 3,5 εκατομμύρια εργατικό δυναμικό. Εργατικό δυναμικό είναι απασχολούμενοι και άνεργοι. Και θα είναι περίπου και 3,7 παιδιά από 0 έως 14 ετών. Εδώ σε αυτά τα 3,5 εκατομμύρια, όχι το 70 αλλά νωρίτερα, αρχίζει και αυξάνεται ο αριθμός των απασχολουμένων από 50 έως 67 ετών. Αυτό εμάς τι μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να μετρήσουμε το επίπεδο παραγωγικότητας. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι το επίπεδο παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας λόγω και αυτής της κατάστασης χάνει 0,5 ποσοστιαίες μονάδες. Επειδή δηλαδή μέσα στο εργατικό δυναμικό έχεις μεγάλες ηλικίες από 50 έως 65 ετών. Αφήνουμε τώρα το επίπεδο των συντάξεων χωρίς μνημόνια και μετά τα μνημόνια. Τι είναι, έχει επιπτώσεις στο δημογραφικό και στην υπογεννητικότητα τα μέτρα του ασφαλιστικού? Το ασφαλιστικό είναι συνάρτηση του δημογραφικού. Είναι ένας από τους παράγοντες οι οποίοι οδηγούν σε αυτό που βιώνουμε, τις μείωσεις των συντάξεων, την αύξηση των ωραίων ηλικίας, σε πάρα πολλούς παράγοντες. Αυτή είναι η θεωρητική κουβέντα. Ο κ. Ρομπόλης θα είπε πάρα πολύ αναλυτικά και τι θα γίνει στο μέλλον. Οι προβολές δεν είναι θετικές και φυσικά το μνημόνιο θα αφήσει ένα αποτύπωμα όχι μόνο στο ασφαλιστικό, στο σύνολο της κοινωνικής ζωής, πάρα πολύ μεγάλο και σε ένα βάθος χρόνου. Να είμαστε λίγο χρηστικοί να σχολιάσουμε λίγο. Είχαμε λοιπόν τις δικαστικές αποφάσεις χθες που αφορούν τις περικοπές των συντάξεων. Που δικαιώνει που και δικαιώνει, να... λοιπόν. Αναδρομικά να πληρωθούν. Είχαμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2015, η οποία είχε κρίνει ότι ο νόμος 4093 του 2012 είναι αντισυνταγματικός. Τι καινούριο κομίζει η χθεσινή απόφαση? Τρία πράγματα. Ένα, ότι περιλαμβάνει δώρα και επιδόματα που δεν περιέλαμβαν η αρχική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ένα δεύτερον, ότι παίρνει θέση το δικαστήριο ότι η παραγραφή είναι στην πενταετία και όχι στη διετία, γιατί υπάρχει ο 1846 του 51 αναγκαστικός νόμος που ορίζει πενταετή παραγραφή όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση. Αυτό βέβαια μπορεί σε ένα επόμενο δικαστήριο να υπάρξει σύγκρουση, γιατί η νομολογία του αναγκαστικού δικαστηρίου είναι διαφορετική. Και τρίτον, τι άλλο έρχεται και λέει, ότι ενώ η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2015 ήρθε και είπε ότι αναδρομικά δικαιούνται μόνο όσοι είχαν προσφύγει μέχρι τον Ιούνιο του 2015 που βγήκε η απόφαση. Ο συγκεκριμένος που κέρδισε προσέφυγε τον Ιούλιο του 2015 και δικάστηκε τώρα, ένα μήνα μετά, και του δίνει αναδρομικά από το 2013. Άρα στην ουσία έχουμε τρία νέα στοιχεία
όσον αφορά τις περικοπές των συντάξεων. Την απόφαση δεν μπορεί να επικαλεστούν αυτοί που είχαν. Είναι απόφαση διοικητικού πρωτοδικείου, είναι πρωτόδικη απόφαση. Και δεν είναι εκτελεστή. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος δεν θα πληρωθεί άμεσα, θα ασκηθεί έφεση, θα δικαστεί στο διοικητικό εφετείο και ανάλογα με την απόφαση τότε θα πληρωθεί. Είναι όμως πολύ σημαντική γιατί ανοίγει μια δυνατότητα διοίκηση αναδρομικών, η οποία βέβαια τελειώνει τέλος του χρόνου. Με ποια έννοια? Από 1η Γενάρη 19 καταργείται στην ουσία οι περικοπές του νόμου Βρούτσι, του νόμου του 12. Καταργούνται γιατί μέσα από τον επανυπολογισμό των συντάξεων, τον νόμο Κατρούγκαλου, τον λεγόμενο, πάβουν πλέον να ισχύουν και ισχύει ο νέος νόμος, ο οποίος βάσει διαρροών από το ΣΤΕ έχει κριθεί συνταγματικός, δεν έχουμε δει ακόμα την απόφαση. Υπάρχει διαρροή από τον προηγούμενο εδώ και 4 μήνες ότι η διέσκεψη των Προέδρων έχει βγάλει συνταγματικό τον νόμο. Δεν έχουμε δει ακόμα το σκεπτικό της απόφασης. Άρα στην ουσία μπορούν να διεκδικήσουν 5 χρόνια πίσω από σήμερα οι συνταξιούχοι. Τώρα, ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι τι θα γίνει με το αν θα γίνουν οι περικοπές των συντάξεων. Φαίνεται ότι είναι πιθανό να μην γίνουν οι περικοπές, αυτές που περιμέναμε, οι ψηφισμένες από το 2017. Και ο κύριος Ζαμπόζης έχει αρθρογραφήσει πάρα πολύ σημαντικά για το ότι δεν υπάρχει καμία δημοσιονομική ανάγκη να γίνουν πέραν των κοινωνικών αναγκών. Κοινωνικά είναι τεράστιο πρόβλημα, τεράστια πληγή να γίνει μια περικοπή. Και στην οικονομία είναι πληγή γιατί θα έρθει να αφαιρέσει αγοραστική δύναμη από τους καταναλωτές, από τους συνταξιούχους, από τους μισθωτούς οι οποίοι καταναλώνουν, άρα διαμορφώνουν. Αν είχα καταλάβει εγώ, η κυβέρνηση αυτό που ήθελε να κάνει, ακόμα και στην περίπτωση που έκανε αυτές τις περικοπές, θα έδινε αντίμετρα σε κάποιες συντόμενες. Δηλαδή το ίδιο χρήμα θα έφευγε από τη μία κατηγορία και θα πήγαινε σε μία άλλη. Αλλά έχουμε μια κατηγορία του συνταξιούχου, οι οποίοι δεν θα ήταν η πρώτη μείωση που θα είχαν. Θα ήταν η 7η ή 8η μείωση που θα είχαν. 28. Η 8η εννοώ, αν τις δούμε ως πολύ μεγάλα τμήματα. Η 28η στην πραγματικότητα. Άρα δεν είναι ότι μια κοινωνική ομάδα που δεν έχει πληγεί και αυτή θα έκανε μια θυσία. Θα μιλάγαμε για μια ομάδα που έχει ήδη στην ουσία δώσει πάρα πολλά χρήματα. Απ' την άλλη μεριά, τα αντίμετρα αυτά. Το βασικό ποιο είναι, αυτό που λέει η κυβέρνηση και είναι σωστό. Και δεν το λέει η κυβέρνηση απλά γιατί είναι καλή ή κακή, είναι η πραγματικότητα. Ότι δεν φαίνεται να υπάρχει, επειδή ακριβώς μας βάλανε δανειστές, έχουμε πιάσει φοβερά πλεονάσματα. Από τι? Από τους φόρους τα έχουμε πιάσει. Από τους φόρους. Μην πληρώνεις. Από την πίεση, από μια στάση πληρωμών. Όμως υπάρχει ένα πλεόνασμα αυτή τη στιγμή. Φαίνεται, το δούνε του είδατε σήμερα, έχει δώσει στη δημοσιότητα τη νέα μελέτη που διορθώνει την πρόληψη και λέει και εκείνο ότι θα είναι πιο μεγάλη στην ουσία, πιο μεγάλα τα προβλήματα από ό,τι είχε προβλέψει. Το φτάνει όμως το 3,5. Και το φτάνει μαζί με τις περικοπές. Δηλαδή το δούνε του το φτάνει αφού λαμβάνει υπόψη ότι θα γίνουν περικοπές. Αν δούμε όμως τι έλεγε το δούνε του πριν 6 μήνες, έδινε τα μισά νούμερα. Ότι αυτοί που περίμεναν από τα αντίμετρα επόμενα λεφτά, ότι τώρα θα μας τα δώσεις. Η ουσία είναι ότι και ένα μέρος των αντιμέτρων φαίνεται ότι μπορεί, χωράει να δοθεί. Ναι, είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Ένα μέρος. Αν έχετε δει, για παράδειγμα, θα ήταν 1 εκατομμύριο οι δικαιούχοι του επιδόματος στέγασης, ενώ βάσει του δεύτερου σενάριου προϋπολογισμού που έχει κατατεθεί, εκείνου που δεν περιέχει τις περικοπές συντάξεις, είναι περίπου 300.000. Σαφώς και όταν συνεχίζουμε να έχουμε μια πολύ στενή επιτήρηση. Αυτό είναι δεδομένο. Ακόμα και να μην περικοπούν οι συντάξεις, θα είμαστε συνεχώς υπό την εποπτεία του να έχουμε αυτά τα προγράμματα. Άρα δεν θα έχουμε πολύ μεγάλα περιθώρια άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Το να μην όμως ισχύσουν οι περικοπές στις συντάξεις, πέραν της ουσίας που είναι να μην κοπεί άλλο εισόδημα, να μην φύγει άλλο χρόνο από την αγορά, να μην υπάρξει άλλος πόνος, έχει και ένα άλλο. Σημειολογικά είναι μια δυνατότητα να φανεί ότι αρχίζεται σιγά σιγά και υπάρχει μια ανάταξη μέσα από μέτρα που είναι ψηφισμένα και τελικά δεν εφαρμοστούν. Εγώ θεωρώ δηλαδή σημειολογικό. Δεν μπορούμε να μιλάμε για έξοδα το μνημόνιο και τελικά μέτρα τόσο σκληρά όσο είναι η μείωση της τάξης και όσο είναι η μείωση του φορολογίου να λάβουν χώρα ενώ λέμε ότι δεν έχουμε μνημόνιο. Εγώ νομίζω ότι είναι ακόμα πιο σοβαρό αυτό το θέμα και κυρίως για την αξιοπιστία των διεθνών οργανισμών και των διαπραγματευτών. Με ποια έννοια? Εμείς πήραμε την έκθεση του Διεθνούς Μανιτικού Ταμείου του Αυγούστου που λέει ότι οι συντάξεις πρέπει να μειωθούν για τρεις λόγους. Πρώτον, διότι θα υπονομεύσουν τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης. Δεύτερος λόγος, γιατί θα υπονομεύσουν την ανάπτυξη ελληνικής οικονομίας. Τρίτος λόγος, γιατί θα υπονομεύσουν την αλληλεγγύη των γενναιών. Και καθίσαμε και το αναλύσαμε στατιστικά και μαθηματικά. Δεν το αποδεικνύει, λέει γιατί, αλλά δεν το αποδεικνύει. Εμείς όμως από την ανάλυση που κάναμε, και αυτή είναι αυτό που είπε και ο κ. Τσουκαλάς για τις δημοσίευσεις που έχουμε κάνει, διαπιστώνουμε ότι χωρίς τη μείωση των συντάξεων δεν απειλείται η βιωσιμότητα. Διότι το 2070,
από 17,1% που ήταν η δαπάνη πριν δύο χρόνια του ΑΕΠ, τη συνταξιοδοτική, το 2070 θα είναι 10,6. Ο μέσος όρος στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 27, είναι έξω η Αγγλία σε αυτή την προβολή, θα είναι 10,6. Και το πλαφόν που έχουμε από τα μνημόνια είναι 16%. Άρα έχουμε 10,6 με πλαφόν. Με τι? Με κύρια και επικουρική σύνταξη, μεικτά, 900 ευρώ. Δηλαδή, γίνεται βιώσιμο το σύστημα με αυτό το χαμηλό επίπεδο συντάξεων και γι' αυτό νομίζω την επόμενη δεκαετία, αν εξορροπηθούν τα οικονομικά της χώρας, θα πρέπει κάποια στιγμή να το ξαναδεί κανείς, γιατί νομίζω κανείς δεν θα είναι ευχαριστημένος να ζει σε μια χώρα όπου θα λέει είναι βιώσιμο το σύστημα με 10,6 και έχω πλαφόν μέχρι το 16. Εγώ δεν λέω να φύγουμε πάνω από το 16, να πάμε στο 13, να πάμε στο 12. Το δεύτερο, θα υπονομεύσει ανάπτυξη. Εμάς από την ανάλυση που κάναμε, την ποσοτική, μας έδειξε ότι αυτά τα 25 δις που είναι οι συντάξεις το χρόνο και καταναλώνονται, και κάναμε μια υπόθεση ότι 80% των συντάξεων καταναλώνονται, το 20% αποταμιεύονται, συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας κατά 0,45%. Δηλαδή, αν η οικονομία αναπτύσσεται με 1,5%, το 0,45% έρχεται από την κατανάλωση και τη ζήτηση αυτού των επομένως που είπαμε. Και το τρίτο, το οποίο εδώ υπάρχει ένα θέμα, διότι αυτό λέει η έρευνα, είναι η αλληλεγγύη των γενναιών. Στην αλληλεγγύη των γενναιών, εάν δείτε και την καμπύλη, δείτε και τα στοιχεία, φαίνεται ότι οι παλιοί συνταξιούχοι μέχρι το 2032-33 θα πάρουν, αφού δεν θα τους μειωθεί, περισσότερο από τους καινούριους, από 12-5 που τους μειώνεται η σύνταξη, περίπου 800 εκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή είναι ένα ποσό γύρω στο 0,4% του ΑΕΠ. Εδώ έχουμε μία υπονόμευση, εάν θα το πούμε υπονόμευση εγώ, της αλληλεγγύης των γενναιών. Αλλά εδώ όμως πρέπει να δούμε ότι μέχρι σήμερα, από 1η-1η δεκάτου μέχρι σήμερα, είναι 27 μειώσεις και έχουν φύγει από, από το εισόδημα όλων των συνταξιούχων 63 δισεκατομμύρια. 63. Νομίζω ότι σε αυτόν τον αριθμό μπορούμε να το αφήσουμε. Επομένως, αυτό βγάζει έρευνα σε σχέση με την, αν το πούμε, υπονόμευση εισαγωγικά. Ανάμεσα στους, μετά το 32, βλέπουμε ότι και οι παλιοί και οι καινούργοι, η μία καμπύλη πέφτει πάνω στην άλλη, άμα το δούμε στο διάγραμμα, γιατί έρχονται όλο και περισσότεροι με το νέο νόμο του 43-87 και κατεβαίνει η δαπάνη, η δαπάνη, η δαπάνη και φτάνει σιγά σιγά στο 10,6% του ΑΕΠ. Επομένως, τεχνικά και επιστημονικά αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει λόγος να μειωθούν οι συντάξεις. Και όταν λέει το ΔΝΤ στην έκθεση του Αυγούστου ότι πρέπει να μειωθούν για αυτούς τους τρεις λόγους, νομίζω ότι έπρεπε να το αποδείξει τεχνικά και μαθηματικά. Να πει γι' αυτό και γι' αυτό. Υπόνομαι, εμείς λέμε ότι σας είπα ότι συμβάλλουν στην ανάπτυξη κατά 0,45. Μπορεί να έχουμε κάνει λάθος. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάνει λάθος. Αυτά τα στοιχεία δεν τα έχει καταθέσει η κυβέρνηση στις συζητήσεις. Δεν ξέρω. Αυτά τα στοιχεία τα κάνουμε σαν ερευνητική ομάδα. Εμείς δεν τα κάνουμε ούτε για οργανισμούς, ούτε για κυβέρνηση. Εμείς τα κάνουμε, τα δημοσιεύουμε. Σας με τον κύριο Μπέτση, ότι η γύρεση έχει ένα κόστος 37,3 δις. Ακριβώς. Που πάμε να σου πείτε. Εννοούμε ότι η γύρανση του πληθυσμού, δηλαδή το γεγονός ότι θα έρχονται περισσότερο συνταξιούχοι, αυτό που σας είπα, ότι στο εργατικό δυναμικό γεμίζει το κομμάτι από 55 ετών και πάνω και θα έρχονται περισσότερο συνταξιούχοι, αυτό γίνεται μέχρι το 2032-33. Μετά από το 32-33 αρχίζει πάλι ο αριθμός και εξισορροπεί και φτάνει σε ένα σημείο που δεν έχει το άλμα αυτό που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Και μην νομίζετε και αυτό που δημιουργήθηκε, που είπε και ο Σπύρος προηγουμένως τι θα γινόταν το 2010, ο λόγος που έχουμε εκτόξευση του αριθμού των συνταξιούχων ήταν ακριβώς με το πρώτο μνημόνιο, που φοβήθηκε ο κόσμος ότι θα μπλοκαριστεί μέσα με τα όρια ηλικίας και έτρεξε και έφυγε νωρίτερα. Δεν υπήρχε. Αν δείτε τις ηλικίες, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το όριο ηλικίας πραγματικής συνταξιοδότησης έχει φτάσει στα 63 έτη. Ήτανε το 2010 τα 60. Και το 2015 φύγανε πολλοί. Το 2015 ακριβώς. Επειδή έγινε και αυτό το πράγμα. Επομένως, όταν πάει να πάρεις ένα μέτρο πολιτικής, κοιτάζει να έχει θετικά αποτελέσματα, όχι αρνητικά αποτελέσματα. Επομένως, λόγω αυτού του πράγματος, η δαπάνη συνολικά όλη την περίοδο, 2018-2060 θα είναι 37,3, αλλά κατ' έτος
για να μην γίνονται περικοπές στην πορεία, γιατί όλα τα αισθήματα το κάνουν αυτό, αυτή τη στιγμή στη Γαλλία τι γίνεται. Στη Γαλλία αυτή τη στιγμή παίρνουν πλήρη σύνταξη με 62 ετών και αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο, το συζητάνε με τα συνδικάτα και με τα κόμματα, το οποίο θα το αυξάνει το όριο ηλικίας της αξιοδότησης από τα 62 στα 63. Και ήδη αρχίσαν οι απεργίες. Γιατί. Και εδώ δεν αυξάνει. Εδώ, θα αυξάνει. Εδώ αυξάνει ανάλογα με το προσδόκιμο ζωής. Λέει το άρθρο, νομίζω, 14-41 στο 87, κάθε 10 χρόνια θα αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής 1-1,5 χρόνο και αυτόματα θα αυξάνεται το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Εάν αυτή η διάταξη λειτουργεί στο μέλλον, τότε εμείς υπολογίσαμε ότι το 2060 το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης θα είναι 71 ετών. Ναι. Αλλά αν κάνουμε μια μελέτη και μετρήσουμε ένα εργατικό δυναμικό όπου το μισό θα είναι μέχρι 45 ετών, το άλλο θα είναι 55-65 και το άλλο θα είναι 65-71, θα δούμε πόσο θα πέσει η παραγωγικότητα της εργασίας. Επομένως θέλω να πω, μπορεί να κερδίζουμε όταν τον κρατάς τον άλλο μέχρι τα 71, αλλά θα χάνουμε από τον παραγόμενο πλούτο. Επομένως αυτά. Υποτίθεται ότι η έρευνα και αυτά υπάρχουν, είναι και ζητήματα τα οποία στο μέλλον μπορούν να αλλάξουν. Οι θέσεις εργασίας όμως θα υπάρχουν. Ότι θα είναι. Από τη στιγμή που παραμένουν στην ενέργεια μέχρι το 81, οι γενιές που έρχονται. Αυτό λέει ότι στην ουσία θα στερεί από τις παραγωγικές τάξεις για τις παραγωγικές δυνάμεις, τη ιδιότητα εργασίας, άρα τον παραγόμενο πλούτο. Μια οικονομία η οποία στο μέλλον μπορεί να πάει καλύτερα. Ένα νόμο που λέει θα πάω τα ώρα ηλικία στα 70, μπορεί αύριο να τον αλλάξει. Δεν είναι κάτι δεδομένο. Πράγματι όμως προβλέπεται σήμερα η σύνδεση των ορίων ηλικίας των ανώτερων, 67 πλήρη 62 μειωμένη ή 62 πλήρη με 40 χρόνια, με το προσδόκιμο ζωής. Αυτό όμως ξεκινάει στην ουσία να ισχύει από το 25 και μετά ως πιθανότητα. Και βέβαια εφόσον αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής. Κόστα το όριο εγώ το προβληματισμό που. Σήμερα τα γενικά όρια είναι 67 πλήρη 62 μειωμένη με 15 χρόνια ασφάλισης ή 62 πλήρη με 40 χρόνια ασφάλισης, εκ των οποίων 40 τα 7 χρόνια μπορεί να είναι και χρόνια που θα αγοράσει ο ασφαλισμένος. Υπάρχουν όμως ακόμα ειδικές μεταβατικές διατάξεις όπου μπορούν να βγουν και νωρίτερα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι, γυναίκες που έχουν κατοχυρώσει 5.500 ένσημα έως το 10 και είναι γεννημένες πριν το 68. Άντρες οι οποίοι είχαν 10.500 ένσημα το 12 και οι οποίοι είναι γεννημένοι πριν από το 62 και πίσω. Υπάρχουν ακόμα δηλαδή μέχρι το 22 μεταβατικές διατάξεις που βγαίνουν νωρίτερα κάποιοι. Δηλαδή, όπως τα βαρέα. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε δηλαδή επειδή το 10 και το 15 έφυγαν μαζικά από μικρή ηλικία και παραμένουν συνταξιούχοι να ζήσουν οι άνθρωποι. Το εύχομαι, δεν είμαι σαν το 10 και το 15 ψηφίστηκαν δύο νόμοι οι οποίοι αύξησαν πάρα πολύ τα όρια ηλικία. Πριν τους νόμους αυτούς, έφυγαν μαζικά όμως από μικρές ηλικίες. Επειδή υπήρξε η ενημέρωση ότι θα γίνει. Άρα φορτώθηκε το σύστημα. Ισχύει. Αυτό αλλά, λέω. Ισχύει, ναι, αλλά, ναι, αυτό ακριβώς. Και εμείς η κριτική που κάνουμε δεν είναι στους συνταξιούχους. Είναι στα μέτρα που όταν παίρνει κανείς κάποια μέτρα, πρέπει να κάνει και τις προσδοκίες. Δεν υπάρχει αντιμετωπική ευθύνη όταν βγαίνει σε πρόωρη συνταξιοδότηση. Μετά μην διαμαρτύρεσαι γιατί παίρνει λίγα λεφτά. Δεν μπορεί να τα έχει. Δεν μπορεί και πρόωρα να βγει και να ζητά υψηλή σύνταξη για τα επόμενα χρόνια. Αυξήθηκε το όριο στην Ελλάδα. Παίρνει η σύνταξη. Το καταλαβαίνετε τι λέω. Απολύτως. Μην τα θέλουμε. Αλλά παίρνει η σύνταξη των ετών που έχει κλιματοδοτήσει. Δεν παίρνει σύνταξη αυτό. Το 2015, μέσα σε μία μέρα, αυξήθηκαν τα όρια ηλικία για κάποιου έως και 10 χρόνια. Όταν υπάρχει ο κίνδυνος να φύγει 10 χρόνια μπροστά, κάποιοι σπεύσανε να φύγουν τρέχοντας για να προλάβουν. Αυτό επιβάρυνε τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα το ασφαλιστικό σύστημα. Αλλά μπορούσε να το αντιμετωπίσει. Αν είχε αντιμετωπίσει τεράστια ηλικία, πιο λίγο σταδιακά. Εδώ είχαμε δύο νόμους στην ουσία, το 10 και το 15, οι οποίοι και οι δύο μαζί πήγαν τα όρια ηλικία στο Θεό, αλλά με μία κίνηση. Εγώ τον προβληματισμό που θέλω να θέσω με αυτά τα στοιχεία από την έρευνα είναι ότι επειδή το μέλλον φαίνεται ακόμα και με 1,5% του ΑΕΠ, η ελληνική οικονομία δεν θα έχει τεράστιους πόρους για να αναπτύξει ριζοσπαστικές κοινωνικές πολιτικές. Οι πόροι θα είναι περιορισμένοι. Οι ανάγκες θα είναι μεγάλες, θα πρέπει οποιοδήποτε μέτρο να μετριέται στο παρόν και στο μέλλον. Δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια σπατάλης. Και αυτό, που ανέφερε προηγουμένως ο Σπύρος για το 2010, εμείς στο βιβλίο αυτό που, λέμε, που σας λέμε ότι γράφουμε, δεν δίνουμε σημασία σε αυτό. Δίνουμε σημασία πώς φτάσαμε εκεί. Διότι βλέπετε από το 1830, όπως βλέπετε την εξέλιξη ελληνικής οικονομίας, αυτός ο σχηματισμός, είτε το θέλουμε είτε όχι, κάθε 40 με 50 χρόνια περνάει κρίση χρέους και κρίση μετανάστευσης.
Επομένως, εάν οι επόμενες γενιές διδάσκονται από τις προηγούμενες, αυτό είναι ένα δομικό, παραγωγικό και οικονομικό χαρακτηριστικό αυτού του σχηματισμού. Εάν επομένως δεν θέλουμε το 2070, εφόσον ο σχηματισμός αυτός από το 1830 σε 200 χρόνια πέρασε αυτές τις τέσσερις κρίσεις, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, σχεδιασμένοι και έγκυροι και προετοιμασμένοι ακριβώς. Αυτό είναι ο προβληματισμός που θέλω να θέσω. Ότι θα είμαστε 8,5 εκατομμύρια. 8,3. Αυτό πώς μπορεί να ανατραπεί ή αναστραφεί ή να μην γίνει? Αυτό μπορεί να αναστραφεί με πολιτικές γεννήσεων. Αυτό που λέμε στην κοινωνική πολιτική, συγκυρίωση της οικογενειακής και της εργασιακής ζωής. Και ιδιαίτερα των γυναικών. Δηλαδή. Και ακόμα και αυτό που σας λέω, από την έρευνα που γίνεται, και τώρα έχουμε στο ερώτημα του Μάκη για την Ευρώπη, ενώ στην Ευρώπη έχουμε ανεπτυγμένα συστήματα, ιδιαίτερα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, συμφιλίωσης εργασιακής και επαγγελματικής ζωής των γυναικών, δηλαδή η γυναίκα μετά από 40 μέρες το παιδάκι το παίρνει και το πηγαίνει στο παιδικό σταθμό και το παίρνει το βράδυ ταϊσμένο, πλημένο και το βάζει στο σπίτι του. Άρα λέτε ότι για να αναστραφεί αυτό ή για να μην ισχύσει πρέπει να έχουμε αύξηση γεννήσεων. Περιμένετε όμως. Ακόμα και αυτό που σας λέω τώρα, οι νέες έρευνες, αυτό το μέτρο πολιτικής απέδωσε σε αυτές τις χώρες. Τώρα όμως βλέπουμε ότι δεν αποδίδει. Παρά το γεγονός ότι έχουν αναπτύξει πολιτικές εδώ και 50 χρόνια. Παρ' όλα αυτά έχει πέσει. Που σημαίνει δηλαδή ότι αυτό το ζήτημα δεν είναι μόνο υλικοτεχνικό, είναι κάτι παραπάνω. Είναι η ζωή που θέλουν. Η ζωή, η οικογενειακή ζωή, η σταδιοδρομία των γυναικών στην επαγγελματική είναι πιο σύνθετο. Εκτός από το υποθετικό, το τι θα μπορούσε και τι θα έπρεπε να κάνουν, υπάρχει κάτι πιο πρακτικό για να έχουμε μια προβολή, πιο αισιόδοξη? Το πιο πρακτικό για μας είναι ακόμη και το να αναπτυχθεί το κοινωνικό κράτος που σωστά είπε ο Κώστας. Τα κίνητρα. Τα κίνητρα για να κάνεις παιδί. Δεν θα το έχουμε. Άρα πάμε παρακάτω. Για παράδειγμα, πριν κάποια χρόνια υπήρχαν φορολογικές ελαφρύνσεις στους τριτέκνους, στους πολυτέκνους. Πλέον δεν υπάρχουν. Δεν θα λύσει αυτό το θέμα από μόνο του. Για να πάμε παρακάτω. Επειδή δεν θα τα έχουμε τώρα. Είναι η απασχόληση. Δεν θα τα έχουμε. Είναι η απασχόληση. Προεδρευόμαστε, δεν θα τα έχουμε. Ναι, τι μπορούμε να πούμε επί του πρακτέρου? Οι άλλες χώρες τι έχουν? Είναι η απασχόληση. Οι άλλες χώρες της Ευρώπης τι έχουν κάνει σε αυτό το θέμα? Οι άλλες χώρες της Ευρώπης. Εάν δούμε τη μελέτη της Eurostat την τελευταία, η Γερμανία έχει 81 εκατομμύρια. Τη βγάζει το 2070 θα έχει 71 εκατομμύρια. Γι' αυτό οι Γερμανοί κάναν αυτό με το 1 εκατομμύριο μετανάστες. Και με το κόστος αυτό που έχουν. Το πολιτικό, το κοινωνικό και την. Αλλά η απόφαση αυτή πάρθηκε. Επειδή είδανε την προβολή αυτή και τις δικές τους προβολές, που λέει το 2060 είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη. Επιτρέψτε μου εδώ όμως, δεν πήραν 1 εκατομμύριο όποιος να είναι. Όχι. Πήραν 1 εκατομμύριο μετά από ελέγχους κοινωνικούς κυρίως, αλλά εγώ θα έλεγα ίσως και φυλετικούς. Όχι. Και τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει. Μήπως αυτή είναι η λύση η οποία θα επιβληθεί και σε άλλες χώρες όπως που έχουν στην Ελλάδα, αλλά χωρίς τους ελέγχους που έκαναν εκείνοι? Κοίτα, θα σας πω κάτι. Η έρευνα μας έχει δείξει ότι η μετανάστευση αυλύνει την οξύτητα του δημογραφικού, δεν λύνει όμως το δημογραφικό. Επομένως, γιατί οι πληθυσμοί οι οποίοι ενσωματώνονται, υιοθετούν τον τρόπο ζωής της καινούργιας κοινωνίας. Ενώ είναι το 5ο παιδί όταν ήταν στη Συριακή οικογένεια, όταν ο ίδιος κάνει οικογένεια, κάνει 2 παιδιά. Ή 1 παιδί. Αυτό το είδαμε σε έρευνα που κάναμε εδώ στην Ελλάδα και μου δώσατε έτσι αυτή την ωραία ερώτηση. Που κάναμε διάφορες κοινότητες, Αλβανούς, Ρώσους κλπ. Όσο και να είναι όταν έρχονται στην Ελλάδα. Όταν μπήκανε μέσα από τι οικογένεια έρθαν και τι αριθμό παιδιών, και όταν ενσωματώθηκαν και μείναν εδώ, ακολούθησαν το οικογενειακό πρότυπο τη χώρα τη οικογένεια. Υπάρχει ένα πρότυπο ότι εδώ κάνω παιδιά, αλλά φροντίζω το ένα. Α κάνω μια στιγμή όμω. Α κάνω ένα και θα φροντίσω το ένα. Μια στιγμή, γιατί εδώ πέρα σα έχω ερώτημα. Αυτό γιατί δεν γίνεται, α πούμε, στη Γαλλία με του πληθυσμού από το Μάγκρεμπ? Μα γίνεται, μαζικά γίνεται στη Γαλλία. Η Γαλλία θα Όχι, λέω ότι γιατί εκεί πέρα ας πούμε εξακολουθούν να γεννάνε περισσότερο. Πού, στη Γαλλία? Όχι, η Γαλλία είναι. Οι πληθυσμοί είναι μουσουλμανικοί και όχι, που έρχονται από αυτές τις χώρες. Η Γαλλία αυτή τη στιγμή, γιατί η Γαλλία γεννάνε, γιατί έχει μια πολύ εκτεταμένη επιδοματική οικογενειακή πολιτική. Και προς αυτούς εννοείται. Και προς αυτούς, βέβαια. Άχι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή σε αυτή την έρευνα η Γαλλία έχει 61 εκατομμύρια και το 2060 θα έχει 500.000 λιγότερο. Όλες οι χώρες στην Ευρώπη. Όχι, λίγο. Όλες οι χώρες στην Ευρώπη θα έχουν τον ίδιο πληθυσμό με 500.000 Γάλλοι λιγότερο. Αλλά μιλάμε για 60 χρόνια. Η μόνη χώρα η οποία θα έχει τεράστια μείωση
από 80 εκατομμύρια που είναι, θα γίνει 70 είναι η Γερμανία. Κώστα, οι συντάξεις σε άλλες χώρες σε σχέση με την Ελλάδα δεν έχουν καμία σχέση. Καμία σχέση. Δεν έχουν οι συντάξεις σε άλλες χώρες. Υπάρχουν το φαινόμενο στην Ελβετία, οι συντάξεις μπορεί να φτάνουν να είναι 5.000 ευρώ αθροιστικά οι τρεις πυλώνες. Σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές να είναι στις 2.500 ή στις 1.500. Αν πάρουμε χώρες Ανατολικής Ευρώπης, είναι χαμηλότερες από την εδώ και τώρα. Αλλά δεν είναι το παράδειγμα η Ευρώπη, οι χώρες Ανατολικής. Δεν υπάρχει δηλαδή μια Ευρώπη, δεν έχουμε μια σύγκληση στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα είναι από τις χώρες όπου υποχωρούν οι συντάξεις. Έχουν υποχωρήσει οι συντάξεις. Ευρωπαϊκή σύγκληση. Έχουμε μια σήμερα Ευρώπη πολλών ταχυτήτων. Τι λένε μάλιστα, βλέπετε, ποιο είναι το επιχείρημα που έχουν πολύ συχνά οι δανειστές. Τι να πούνε οι Ανατολικοευρωπαίοι, οι οποίοι σήμερα είναι πιο παραγωγικοί, αλλά έχουν πιο μικρές συντάξεις από εσάς. Αυτό είναι το επιχείρημα που έχουν να δουν οτού. Εδώ πρέπει να επιχείρημα πώς θα έχουμε μια ευρωπαϊκή σύγκληση στα καλύτερα κριτήρια της Ευρώπης. Όχι στα χειρότερα. Δεν είμαστε Ευρώπη για να πάμε στα χειρότερα σενάρια της Ευρώπης. Ξέρετε γιατί σας βλέπω. Ποιος τους έβαλε μέσα αυτούς για να αποτελούν μετά μέτρο σύγκρισης? Ποιους? Όλους αυτούς τους ανατολικοευρωπαίους. Α, και για ποιους λόγους? Και εμείς δεν είμαστε. Εσείς κοντάκι είμαστε. Για ένα άλλο παρελθόν. Όχι, λέω από πλευρά. Όχι, τίποτα με τους ανθρώπους. Αλλά δεν μπορεί πρώτα να τους βάζεις μέσα και μετά να λες, α, ξέρετε, αυτοί είναι πιο φτωχοί από εσένα. Και τους χρησιμοποίησαν μέτρο σύγκρισης. Ωραία, βάλτε ένα βέτο να μην μπουν μέσα. Θυμάστε η κουβέντα όλη τη δεκαετία από το 1995 στο 2005. Στην Ελλάδα τι λέγαμε? Η σύγκριση. Το θυμάστε? Τώρα κορυδευόμαστε, κύριε. Η κουβέντα, είπα τον κύριο Κουρίς. Τη δεκαετία 95-2005 ποια ήταν η σύγκληση, να πετύχουμε την ευρωπαϊκή σύγκληση. Και τώρα φτάσαμε από το 2009 και μετά, όχι τη σύγκληση, να είμαστε η απόκληση στην Ευρώπη. Αυτό είναι. Μα δεν υπάρχει αυτή πλέον. Και γι' αυτό. Και δεν έχουμε πια κάνει η έννοια που ακουγόταν τότε. Λοιπόν, θα ανοίξουμε τις πόρτες. Και έχουμε μια Ευρώπη που βλέπετε τι συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη και πολιτικά και οικονομικά στον χώρο. Γιατί όταν ήμουν στο Ινστιτούτο, πήραμε μια πρωτοβουλία όλα τα Ινστιτούτα για να συζητήσουμε το θέμα της σύγκλησης του συνταξιοδοτικού συστήματος στην Ευρώπη. Είχε γίνει μια μελέτη πώς από τα εθνικά συστήματα θα περάσουμε σε ένα ευρωπαϊκό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Και είχαμε μετρήσει το κόστος, το κόστος μετάβασης, διότι αυτό είναι το πιο σοβαρό. Και ήταν τεράστιο. Ήταν κάποια τρισεκατομμύρια τότε των εθνικών νομισμάτων. Όταν συγκεντρωθήκαμε και ο οικοδεσπότης ήταν το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕ εδώ στην Ελλάδα, συνδικαλιστές, ούτε εργοδότες, ούτε κράτη, ούτε τίποτα. Και τέθηκε αυτό το θέμα, το ερώτημα όπως καταλαβαίνετε ήταν από τους βόρειους συνδικάτα. Στη συνδικάτα, ποιος θα πληρώσει το κόστος μετάβασης? Εμείς να δίνουμε περισσότερους φόρους από αυτοί που δίνουμε για να καλύψουμε τη διαφορά, γιατί η μεσογειακή ήταν λιγότερη, αυτό που προηγουμένως και ο Κώστας του κάναμε τους πάνω. Για να έρθουμε εδώ, πρέπει κάποιος να το πληρώσει. Επομένως, εάν θέλετε να έρθετε εδώ, θα πρέπει να το πληρώσετε με εισφορές, με φόρους κλπ. Εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να κατεβούμε πιο κάτω για να μας προλάβετε με λιγότερη επιβάρηση. Επομένως, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εκεί, σε αυτή τη φάση, πρέπει να μπει μια ομπρέλα πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να δώσει μια κινητήρια δύναμη σε αυτή την προοπτική. Εάν το αφήνει να το λύσουν μόνοι τους εθνικές πρωτοβουλίες, είναι πολύ δύσκολο το πρόβλημα να λυθεί. Τώρα, αυτό που σας έλεγα για το θέμα των συντάξεων χωρίς τα μνημόνια κλπ. Σας είπα προηγουμένως ότι είναι βιώσιμο το σύστημα, αλλά είναι βιώσιμο με πολύ χαμηλή συνταξιοδοτική δαπάνη, 10,6% του ΑΕΠ το 2070. Και μέσω επίπεδο συντάξεων, κύρια και επικουρική, 900 ευρώ μεικτά. Χωρίς όμως το μνημόνιο και με 1% αύξηση του ΑΕΠ, με την απασχόληση που δημιουργεί αυτή τη μικρή απασχόληση, το 1%, το σύστημα κρατάει τη βιωσιμότητά του, δίνοντας συντάξεις 1.200 ευρώ. Μάλιστα. Εάν βάλετε το σενάριο με 1,5%, το σύστημα κρατάει τη βιωσιμότητά του, δίνοντας συντάξεις 1.600 ευρώ. Επομένως, φαίνεται ότι εδώ κεντρικό ρόλο παίζει το θέμα της απασχόλησης και της ανάπτυξης. Το σύστημα που προτείνει ο κύριος Μητσοτάκης για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού. Κοιτάξτε, μπορεί το σύστημα να προτείνει ο κύριος Μητσοτάκης καλύτερα αποτελέσματα. Θα σας πω, επειδή κάναμε μια μελέτη συγκεκριμένα γι' αυτό, για την Ελλάδα, εάν περιοριστούμε, καταρχήν πρέπει να ξέρουμε ότι όπου εφαρμόστηκε, δηλαδή εκτός από τον Πινοσέ και στις ανατολικές χώρες μετά το 1990, που είπε
ο Σπύρο προηγουμένως, τα μετά το 90, επειδή εγώ όλη τη δεκαετία του 90... Αλλά εκεί μειώθηκε το προσδόκιμο επιβίωσης, οπότε όχι, κατέβηκε όχι, κάτω από το όριο της συνταξιοδότησης και λύθηκε το πρόβλημα. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Δηλαδή πεθαίναν πριν βγουν στη σύνταξη. Όχι, δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Όπου έγινε και μετά επανήλθαν στη θαλπορή του διανεμητικού συστήματος, έγιναν επειδή δεν άντεξαν το κόστος μετάβασης. Εμάς το κόστος μετάβασης, όπως το μετρήσαμε, εάν φύγουμε από την επικουρική που έχουμε και πάμε στην ασφαλιστική εταιρεία, το κόστος μετάβασης μόνο για την επικουρική και για τους συνταξιούχους και για τους ενεργούς ασφαλισμένους είναι 55 δις, όπως το έχουμε μετρήσει εμείς. Εάν το κάνουμε... Πώς θα πληρώνουν οι καινούργοι που θα μπουν στην ιδιωτική τις συντάξεις των παλιών που θα είναι στην κοινωνική. Εάν πάμε. Καταρχήν. Αυτό είναι μετάβαση. Καταρχήν δεν μπορεί να το σηκώσει κλάδος ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Και στην Ευρώπη υποθέτω. Αυτό σημαίνει ότι δεν κάνανε μια μελέτη. Δεν ξέρω. Εγώ είδα αυτό. Κάτσα και έκανα μια μελέτη και με την ομάδα εργασίας. Τώρα, κάναμε μια υπόθεση ότι αν θέλουμε να κάνουμε και την κύρια σύνταξη. Και πάμε σε εκεί, τότε το κόστος μετάβασης της κύριας σύνταξης είναι 120 δις. Οπότε μπαίνει το ερώτημα, ποιος θα τα πληρώσει αυτά τα λεφτά στα επόμενα 30 χρόνια μετά από μια κρίση που περάσαμε και μια προσπάθεια ανάκαψης που γίνεται για τα επόμενα και ποιος χρόνια. Ποιος θα εγγυηθεί, γι' αυτό σας είπα, αν κάποιος θα συνεχίσουν να λειτουργούν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Το μέτρο πολιτικής προτού να τα εξαγγελθούν. Κεφαλοποιητικά στοιχεία έχει ήδη το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης παραμένοντας κρατικό. Το να μπει ο ιδιώτης ως δεύτερος πυλώνας δεν μπορώ να το καταλάβω. Να μπει ως τρίτος πυλώνας ο ιδιώτης. Ο καθένας έχει το δικαίωμα και αυτό υπάρχει έτσι καλώς σε κάθε περίπτωση. Ένα ζήτημα όμως είναι το εξής. Θα δούμε κιόλας ότι αν φτάσουμε σε ένα μοντέλο ιδιωτικής ασφάλισης στο δεύτερο πυλώνα, αργά ή γρήγορα οι μεγάλες εγκαταλείψεις, οι μεγάλες επιχειρήσεις θα έχουν δυνατότητα να κάνουν ομαδικά ασφαλιστήρια ενδεχομένως καλά για κάποιους εργαζομένους. Η μεγάλη μάζα, ειδικά στη χώρα μας, που είναι οι εργαζόμενοι σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις δηλαδή που είναι των 5 των 10 ατόμων, αυτοί θα μείνουν πραγματικά χωρίς καμία προστασία από το ασφαλιστικό σύστημα. Γιατί εκεί πέρα δεν θα μπορέσει να υπάρχει οργανωμένη μονάδα να διαμορφώσει ένα ευνοϊκότερο ασφαλιστικό πρόγραμμα ή οτιδήποτε άλλο. Και εδώ πέρα δεν είμαστε μια χώρα όπως η Ελβετία, όπου το 90% είναι όλο σε μεγάλες επιχειρήσεις, μεγάλη ένταση. Ισχύει σε άλλη χώρα. Όχι, όχι, όχι. Σε όσες χώρες έγινε, Ευρώπη, κατέρευσε λόγω του κόστους μετάβασης. Τεχνικά σας μιλάω. Να σας πω και ένα παρασφαλιστικό. Όταν έγινε αυτό στη Χιλή, πήγανε όλος ο πληθυσμός. Το καινούριο σύστημα στις ασφαλιστικές εταιρείες, εκτός του στρατού και των αστυνομικών που μείναν στο παλιό του διανεμητικού. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος εδώ από το κέντρο λέει: μπορούν οι νέοι συνταξιούχοι να διεκδικήσουν αναδρομικά και να εξισωθούν έτσι με τους παλιούς συνταξιούχους? Δεν ξέρω, όχι, καταλαβαίνετε καλύτερα. Αυτοί που έχουν φύγει από 13 Μαΐου και μετά δεν έχει υπολογιστεί βάσει του προηγούμενου καθεστώτος ώστε να υπάρχουν οι περικοπές του 40-93. Αυτοί κανονικά θα έπρεπε να προσφύγουν κατά του νόμου 43, έχονται αυτά. Ο οποίος όμως, αν όπως έχει διαρρεύσει, κριθεί συνταγματικός, δεν θα έχει πιθανότητες ευδοκίμησης η αγωγή. Πώς θα θέσει οι ασφαλιστικές φορές στα χρόνια? Οι ασφαλιστικές φορές, υπάρχει η πρωτοβουλία για πρόσφατα, η οποία μειώνονται οι ασφαλιστικές φορές. Ήταν πάρα πολύ υψηλές για ένα περίπου 20% του πληθυσμού με τον τελευταίο νόμο. Για την πλειοψηφία ήταν χαμηλότερες. Εδώ τώρα έχει υπάρξει η δέσμευση, περιμένουμε να έρθει η Υπουργή Απόφαση, ότι από 20% στον επαγγελματία θα πάει στο 13,3% η εισφορά για κλάδο σύνταξης και ειδικά σε μηχανικούς και δικηγόρους που είχαν κλάδο επικουρικής και κλάδο εφάπαξ, ενώ θα ήταν αντίστοιχα 6% και 4% επί του εισοδήματος, θα είναι και για τα δύο μαζί 63 ευρώ συνολικά. Άρα θα είναι αρκετά χαμηλότερες. Τη μείωση που θα είναι από τα έσοδα που είχε το δημόσιο, ποιος θα τα καλύψει? Αυτό λοιπόν εδώ πέρα, όπως πολύ ορθά λέτε, είναι μία μείωση των εσόδων. Αυτό τι θα σημαίνει? Αυτό θα σημαίνει στην ουσία ότι και η σύνταξη η αντίστοιχη θα είναι κάπως μικρότερη αυτού που θα δώσει πιο χαμηλές φορές. Αυτό είναι δεδομένο. Και γενικότερα η παροχή η οποία υπάρχει. Τώρα το πώς θα καλυφθεί από το ασφαλιστικό σύστημα διαδικασία, αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν στόχοι που έχουν επιτευχθεί όσον αφορά το πλεόνασμα. Όχι το πλεόνασμα το γενικό, τον ετήσιο στόχο που μπαίνει. Αυτό εννοούμε. Δεν εννοούμε ότι έχει πλεόνασμα αποθεματικά το ταμείο και θα κριθεί η βιωσιμότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι το ασφαλιστικό σύστημα αυτό, αν δείτε που έχουμε σήμερα, είναι λίγο πιο εύκολο να εισπράσει από το προηγούμενο. Για ποιο λόγο? Μέχρι το 2015 ζήταγε 5.000 ευρώ από όλους τους επαγγελματίες. Είτε έβγαζα εγώ 0, είτε έβγαζα εγώ 100.000 ευρώ, είτε έβγαζα 20. Γι' αυτό και βλέπουμε να υπάρχει εκτείναξη των χρεοφυλετών από το 2010 στο 2015.
Από το 16 και μετά, επειδή η μεγάλη μάζα πληρώνει πολύ λιγότερα χρήματα, μπορεί και τα δίνει, άρα υπάρχει μια επιβάρυνση μεν, αλλά τα δίνει. Αυτός τώρα που έχει, τον επιβαρύνει πάρα πολύ στα ώρα της δίμευσης, αλλά ψάχνει και τα πληρώνει. Μάλιστα. Άρα είναι πιο, είναι, έχει, έχει πιο μεγάλη σπραξιμότητα. Δεν είναι λύση όμως, γιατί σε μια μεγάλη μέρα του πληθυσμού. Σε μια μεγάλη μέρα του πληθυσμού δεν μπορεί να εισπράξει. Αυτός δηλαδή πληρώνει, αλλά δεν μπορεί να ζήσει μετά τα ρέντα που έχει. Άρα έπρεπε να γίνει μείωση εκεί πέρα των ασφαλιστικών εισφορών και καλώς θα γίνει. Γιατί έχει ανακριθεί, αλλά ακόμα δεν την έχουμε δει στην πράξη. Καλώς είναι να γίνει. Πάντως το σύστημα γενικότερα έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από έσοδα. Έσοδα χωρίς ανάπτυξη, χωρίς πραγματική οικονομία, χωρίς άξια απασχόληση, χωρίς πλήρη απασχόληση. Και έχουμε εισφορές αυτές και έχουμε βέβαια ότι έχουμε τρία χρόνια να βγει επικουρική σύνταξη. Τώρα περιμένουμε να βγουν εγωρικές, το είναι τεράστιο θέμα. Για να εμφανίζει πλεόνασμα έφυγα γι' αυτό. Ακριβώς. Και οι κύριες, 100.000. Οι κύριες, πράγματι υπάρχει μια ροή που βγαίνουν πιο συχνά τα τελευταία, είναι ακόμα πάρα πολλές που εκκρεμούν. Αλλά με τις επικουρικές έχουμε από Γενάρη 15 να μην έχει βγει επικουρική. Ξέρετε γιατί. Γιατί εκτός από όλα αυτά είναι και το θέμα των ηλεκτρονικών υποδομών και των εφαρμογών. Παραδείγματος χάρη στην Πολωνία, όταν έγινε η μετάβαση από το ένα σύστημα στο άλλο, το ιδιωτικό. Κατέρευσε όχι τόσο για το κόστος μετάβασης, όσο γιατί δεν είχαν προετοιμάσει τις ηλεκτρονικές υποδομές. Στην επικουρική βγάλανε την εντύκλιο τον προηγούμενο Δεκέμβρη, τον τύπο τον Γενάρη και έχουμε φτάσει σε Οκτώβρη. Σας ευχαριστούμε. Μα ξέρετε τι άλλο είναι σήμερα. Ο κύριος Καμίνης ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος για το Δήμο Αθηναίων. Θα πάει Ευρωβουλή, νομίζω. Και έτσι ανοίγει και το δρόμο του κύριου Μπακογιάννη. Στον Κώστα Μπακογιάννη, που όταν τον είχαμε εδώ πέρα, μας το είχε πει εμέσως, το είχε επιβεβαιώσει ότι θα πάει εκεί. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω πάει για την περιφέρεια, γιατί βιάστηκε να ανοίξει περπατησιά και έπεσε πάνω στον κύριο Κώστα Μπακογιάννη, που πηγαίνει καλύτερα. Έχει πιο μεγάλη περπατησιά, πιο ψηλός ίσως. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε εσάς που είστε μαζί μας. Ακολουθεί ο Εμίλιος Λιάζος και οι καλεσμένοι του. Μην ξεχνάτε, Contra News στα περίπτερα αύριο το πρωί. Contra News.gr για 24 ώρες ενημέρωση. Καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ.